Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, κατ' όσο καλό καταπληκτικό φτσοκοροχοπίπινο καπεσούριδες, ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ' του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα, γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή πλα στα χώρια, να περάσουμε την παλακότητα από της μελαγωνίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Κοπιάστε πουλάκι μου, κοπιάστε και σήμερα, ελάτε, ελάτε να περάσουμε όμορφα, ελάτε να κάνουμε και σήμερα σούλου μου, ντρούχουμ και καραπιπερίμ, πράγμα, απαραίτητο πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό. Ελάτε γιατί και σήμερα πρέπει να φωνάξουμε ζουμου σου, να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Όπου και να βρίσκεστε, είτε είστε εδώ από κάτω, Λέοντος Σοφού και Φράγκο Οργονία, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης, σε Αυστραλίες, Αμερικές, Ινδίες, είτε είστε στο Νεπάλ, είτε στα νησιά Παπούα, όπου και να βρίσκεστε και μέσα από τον μπλιμπλίκι, μέσα από το Ιντερνέδιο, μας ακούτε την αγάπη μας, τη θετική μας ενέργεια. Τονίζουμε προς όλους φίλους και εχθρούς, αν υπάρχουν εχθροί, αν υπάρχουν, οκ, okay, ότι σε αυτή την παρέα δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η ελπίδα, η αισιοδοξία, το χαμόγελο, με τίποτα! Και η αγάπη για τέσσερα συγκεκριμένα γράμματα. Ελάτε γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα. Ελάτε γιατί και σήμερα έχουμε κέφι, έχουμε όρεξη, έχουμε διάθεση. Τεταρτήλα στην ατμόσφαιρα. Και λέμε απλά τρεις και σήμερα. Τρεις και σήμερα. Σας είπα, θα κλιμακώνουμε την ένταση, θα κάνουμε κλίμα, θα φτιάξουμε διάθεση για να πάμε την Κυριακή να κάνουμε αυτό που πρέπει. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Όρεξη να έχετε. Θέλουμε να περάσουμε και αυτό το πρωινό μαζί σας. Είτε είστε στη δουλειά, είτε γυρίζετε από τη δουλειά νυχτερινή, είτε πηγαίνετε τώρα, είτε αυτό το διάστημα είστε χωρίς δουλειά και χουχουλιάζετε στο σπίτι και είστε στη διαδικασία του ψαξίματος. Όπου σε ό,τι φάση και να είστε, είμαστε μαζί σας. Γουστάρουμε που είμαστε μαζί σας. Γουστάρουμε που είμαστε εδώ, που ο Θεός μας έχει σήμερα. Και σήμερα υγιείς και μπορούμε να κάνουμε την εκπομπή μας, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αυτό που αγαπάτε κι εσείς. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε, πολλά έχουμε να πούμε, να θυμηθούμε καταρχάς μάλλον, που είναι το σωστό, ότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, εκεί θα βρείτε σπουδαία πράγματα, εξαιρετικά πράγματα, και Bosch και Siemens και Pitsos, ψύγειο καταψύκτες, εξαιρετικούς, θα σας πω περισσότερα τις προσεχείς ημέρες για το τι τρομερές, τι φοβερές. Ναι, βέβαια, το ξέρω, θα το πω, ναι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ, δεν το ξεχνάω. Βεβαίως θα πω για αυτό που έγινε χθες, εννοείται, δεν το ξεχνάω. Λέω λοιπόν ότι έχουμε εξαιρετικές, υπέροχες καταστάσεις με Bosch, Siemens και Pitsos, ψυγειοκαταψύκτες. Γενικά είναι ξεκάθαρο ότι αυτά είναι τα κορυφαία ονόματα. Η Bosch, η Siemens και η Pitsos. Εκεί τα φρέσκα τρόφιμα βρίσκονται στα συγκεκριμένα ψυγεία. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και όλα τα προϊόντα, όλα τα καταπληκτικά προϊόντα και κινητά και κουζίνες και πλυντήρια και τηλεοράσεις και τα πάντα και τάμπλετ και ό,τι θέλετε. Μπουκάρετε, λέτε στον Μάκη Παμπουκίδη ζουμουσού, είμαστε φαν, είμαστε αθλητήριοι, είμαστε ζουμουσάκια, κόψε δείξε. Κάνε αυτό που ξέρεις καλύτερα από κάθε άλλον. Όσο για ψάρι, φρεσκότατο, θαλασσινό, πεντανόστιμο, Αιγαίων και στο δικητήριο 214.000 και στο ωραιόκαστρο 69-56-66, εκλεκτά πράγματα, ωμέγα 3 βάλτε στον οργανισμό σας, σε δύο υπέροχα μαγαζιά. Θα γουστάρετε, θα κολλήσετε, δεν θα θέλετε πουθενά αλλού να φάτε θαλασσινό, γιατί οι άνθρωποι είναι στην κορυφή. Νικολαίδης από το Ζαροπλαστία, εκεί θα βρείτε και ψωμάρες και γλυκάρες, εκεί θα βρείτε παγωτό καταπληκτικό, γεύσεις American Cookies, Velvet di Bosco, Νοαζέτα, Lila Pause, ξεχωριστές εκτός από τις συνηθισμένες. Νάνα Μέλια. Όταν πάτε θα με θυμηθείτε, σαν να είναι από το
Από το χωριό, για Γιαδίσιο, φτιαγμένο το παγωτό. Μεγάλα ημέρας. Και φυσικά Τσαντεκίδης, αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο αυτοκινητάρχης στην πόλη. Αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει για το επόμενο αυτοκίνητό σας, μεταχειρισμένα σαν καινούρια και επαγγελματικά και ταξί και με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων και ό,τι μοντέλο θέλετε και μεγαλύτερο, όπως είπα, επαγγελματικό με καρότσα, είτε μικρό πόλης, είτε οικογενειακό σεντάν, τα πάντα, τα πάντα. Και ταξί. Και ταξί. Και το πηγαίνετε και σε όποιον θέλετε, σε όποιο συνοργείο θέλετε. Αυτός που έχει ποιότητα, αυτός που έχει, είναι έντιμος και καθαρός, δεν φοβάται κανέναν έλεγχο. Και τα αδέρφια Τσαντεκίδη αυτό κάνουν εδώ και 21 χρόνια. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Πριν πάμε στο διατάφτα, χθες είχαμε το πρωί το Ισταντανέ με τον Τάσο από την Κάτω Τούμπα που ζήτησε να βάλουμε το τραγούδι του Βέρτη με τον Γάλλο και μεταφράσαμε κιόλας για να κάνουμε το καλό. Και το κάναμε εμείς γιατί ψοφάμε για τέτοια πράγματα, το ξέρετε, και γουστάρουμε να γίνεται μουχαμπέτη, να γίνεται κατάσταση. Στη μεσημβρινή εκπομπή, στο 2-3, στο ποιος αυτός ένα μηδέν, απάντησε η κοπέλα, η Κωνσταντίνα συγκεκριμένα, ότι εντάξει, σε συγχωρώ, με συγκίνησες με αυτό που έκανες, μην το ξανακάνεις, και ζήτησε μάλιστα και ένα τραγούδι Πάριου και Βανδύ που λέει σε συγχωρώ και τα λοιπά. Τα λέω έτσι επειδή και ο Δημήτρης μου το θύμισε, λέει υπέροχο το χθεσινό το σκηνικό. Αυτό που εχθές είπα είναι που δεν ξέρω τι κουτσουκέλα έκανε ο φίλος μας ο Τάσος και γιατί πράγμα τον βοηθήσαμε να τη σκαπουλάρει. Θα ήθελα να μάθω. Βγες κιόλας, βγείτε, άμα ντρέπεστε να βγείτε στον αέρα, στείλτε με μηνύματα. Θέλω να ξέρω αν έχεις κάνει βαρύ ατόπιμα. Τότε φίλε, τρεις τελίτσες. Υπάρχουν πράγματα που δεν συγχωρούνται. Κάτι απιστίες, κάτι ξένο αυτά. Άμα έχεις ξενοβοσκήσει, τότε φίλε, ακόμα κι αν σε συγχώρεσε, θα στο κουπανάει και είναι βαρύ το ατόπιμα. Δεν συγχωρείται η απιστία. Ή τέλος πάντων δεν συγχωρείται εύκολα. Δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, είπα μια κουβέντα ή έκανα κάτι. Εντάξει, αυτά που λέτε. Αυτά. Πάμε στα δικά μας. Σήμερα στις 12 ο Λισάνδρου, ο Πουρσανίδης, αντιπροσωπεία τέλος πάντων της Super League, επισκέπτεται τον Playmobil και πάει να ζητήσει, σήμερα στις 12 θα γίνει αυτό, πάει να ζητήσει κόσμο στα γήπεδα στην διαδικασία αυτή που ξεκινάει το Σουκού στα playoffs. Λέει λοιπόν ότι σε αυτά τα 10 παιχνίδια θέλουμε αυτό που γίνεται και σε άλλες χώρες που σταδιακά στη Σερβία ανοίξαν τελείως τις εξέδρες. Θέλουμε λοιπόν και εμείς να μην είναι τελείως άδεια τα γήπεδα, να μην είναι τελείως παγερή ατμόσφαιρα, να μην ακούγονται οι φωνές μου. Έλα, έλα, δώσε, δώσε, απ, βίζω, βίζω, αυτό, αυτό που... Και οι μπαλιές που ακούγονται και το... Γιώργο, έλα, 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 αυτό το πράγμα είναι άσχημο. Άλλο να ακούγεται σαν φιλικά να πούμε στο Όστερφελτ και στο Ζέφελτ και στο Χόρστ. Άλλο να ακούγεται σε επίσημους αγώνες. Πηγαίνουν λοιπόν σήμερα στον Playmobil, σε αυτή την υπουργάρα, για να τους ζητήσουν την άδεια. Προφανώς θα υπάρξει συνεννόηση, ξέρω εγώ, και με το κράτος και με το Υπουργείο Υγείας και με τους υπεύθυνους, με τον Χαρδαλιά, δεν ξέρω τι με... Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει μετά. Όμως πηγαίνουν σήμερα και ζητούν κάτι παραπάνω από 20%, κάτω από 50%, εκεί στο 30, στο 35 θα δείξει. Εμείς σαν εκπομπή ένα πράγμα έχουμε να πούμε μόνο. Αν γίνει αυτό, θα γίνει από αυτή την αγωνιστική. Ψτ, κουτέ, σας το λέμε, μας βλέπετε εδώ. Μην πουλάτε τρέλα στους τρελούς. Εμείς έχουμε το franchise. Εμείς έχουμε το χαρτί. Μην πάτε να κάνετε καμιά φουστιά, καμιά περίεργη να πούμε κατάσταση ότι ναι, ξέρετε, θα ισχύσει, αλλά από τη μεθεπόμενη ή από την μεθεμεθεπόμενη ή τώρα ή καθόλου. Ή τώρα, από τώρα. Τώρα. Δεν προλαβαίνουμε. Μια χαρά προλαβαίνουμε. Δώσε μας και Σάββατο νύχτα 12 η ώρα την άδεια
και θα δεις πως θα μαζευτούμε τα παοκτσάκια. Το πως θα μοιραστούν τα 6, 7, 8, 9 χιλιάδες εισιτήρια, αυτό μετά είναι δικός μας δαλκάς. Άστο αυτό, ας σε απασχολεί, είναι δικό μας. Δώσε μας εσύ το ok και εμείς θα βρούμε τον τρόπο. Βεβαίως και με τις οδηγίες που θα δοθούν για αποστάσεις, δεν πάμε όλοι 6.000 ένας πάνω στον άλλον, έτσι. Όμως, μην διανοηθείτε για μία ακόμα φορά να κάνετε μπινιές. Μην διανοηθείτε ότι, να ξέρετε, αυτή την πρώτη αγωνιστική δεν προλαβαίνουμε ρε παιδιά. Δύσκολα. Να το κάνουμε μετά, ε. Τη δεύτερη, από την τρίτη. Όχι. Όχι, αλλοιώνει τελείως την πραγματικότητα. Με κόσμο, με κόσμο. Εδώ είμαστε. Κυριακή 7.30, γήπεδο Τούμπας. Πάω Ολυμπιακός. Τι πιο ωραίο να το ξεκινήσεις. Το ξεκαθαρίζουμε. Και νομίζω ότι δεν θα δεχτεί και κανένας επίσημος ΠΑΟΚ. Νομίζω, δεν ξέρω, δεν έχω ούτε πληροφόρηση, ούτε πηγή, ιαματική, οτιδήποτε άλλο. Αλλά, αν είναι να γίνει, από τώρα. Αυτό έχω να πω για τη σημερινή συνάντηση. Κατά τα άλλα, μίλησε εχθές. Να πω και συγκεκριμένα το όνομα, για να μην λέω έτσι λόγια στον αέρα. Μίλησε λοιπόν εχθές, θα σας πω αμέσως και ακριβώς και την πηγή και το όνομα. Παρολυμπιονίκης, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν να βάλει με συγκεκριμένο κόμμα, αυτό ποσός με ενδιαφέρει, να βάλει υποψηφιότητα, νομικός ο άνθρωπος, σοβαρός, ο κύριος Κατσαρός, όχι Τσατσαρός, Κατσαρός, Παρολυμπιονίκης, νομικός, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει καν αυτό, δηλαδή με οποιονδήποτε και να ήταν, πάλι θα το έλεγα. Μίλησε λοιπόν σε ραδιοφωνική συνέντευξη, κάτσε να δω, να λέω και την πηγή όπως κάνω πάντα, στο Focus FM, για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Και λέει λοιπόν, ακούστε, στο ζήτημα του ΠΑΟΚ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και αφορά την επιτροπή αυτή που έβγαλε την πρώτη απόφαση. Μας είχαν καλέσει ως υποψήφιους βουλευτές στην πρώτη Θεσσαλονίκης σε ένα σημείο συγκέντρωσης του αθλητικού τμήματος και επωνύμως το λέω ότι ένα μέλος αυτής της επιτροπής, της ΕΕΑ, εννοώ τον κύριο Αρκούδη, είχε πει μπροστά σε 150 άτομα που ήταν μέλη εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα ρίξω τον ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική, είχε πει. Και καλό λέει όποιον θέλει να βγει να με διαψεύσει. Μπροστά σε άλλους 100, όποιος θέλει ας με αμφισβητήσει. Ας γίνει να με αμφισβητήσει ότι το είπε ο Αρκούδης πολύ πριν την εκδίκαση της ΕΕΑ. Στα τεφαά Δάφνης. Βγαίνω και το λέω δημόσια, γιατί αυτή η επιτροπή έβγαλε μια απόφαση που άλλαξε τα δεδομένα στο πρωτάθλημα και στη συνέχεια τα δικαστήρια στην Ελλάδα δεν μπήκαν καν στην ουσία της υπόθεσης. Ρε τον Αρκούδη, ρε τον Αρκούδη. Ρε τον Αρκούδη, εσύ θα ρίξεις τον ΠΑΟΚ τη Β' Εθνική. Κακόμοιρη, κακόμοιρη. Καημένοι, ανθρωπάκια, τοποθετημένα. Δεν ξέρετε με ποιον τα βάλατε. Με τι λαό τα βάλατε. Και έχετε να φάτε τέτοιο κυνήγι, και μιλάω βέβαια πάντα νομικά, με νόμιμους τρόπους και σε καμία περίπτωση. Δεν μιλάω για πεσήματα, για βιοπραγίες, για τέτοια. Έχετε να φάτε τέτοιο κυνήγι νομικά για αυτό που κάνατε, για αυτό που σας έβαλα να κάνετε, που θα πατήσετε εμπριμέ χιόνι, λαχούρι. Τα θυμάστε τα πουκάμισα του Φλωρινιώτη. Έτσι θα είναι το χιόνι. Αυτό έχουμε να πούμε. Και την ώρα που διαβάζω ότι ο Αρκούδης έλεγε αυτό, διαβάζω αλλού, αρκουδάκια εισέβαλαν σε αποθήκη
και ήπιαν όλο το κρασί και το τσίπουρο. Αρκουδάκια, πριν είπαμε για τον αρκούδι, τώρα για τα αρκουδάκια. Στο Μέτσοβο, χωρίς η οικογένεια των άγριων ζώων να ενοχλείται από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, το κτήμα βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό δρόμο, δεν τους πείραξαν καν και οι άνθρωποι που ήταν σε μικρή απόσταση, μπήκαν, απόλευσαν κεράσια, άλλα φρούτα και στο τέλος όμως μπήκαν και στην αποθήκη που ήταν το κρασί και τα τσίπουρα. Πέρα τι γίνεται. Πέρα λοιπόν, αφού χλαπάκιασαν τα αρκουδάκια μικρά, υπάρχει το βιντεάκι που είναι απολαυστικό, παιδιά. Πέρα που μπήκαν και σαρώσανε ό,τι υπήρχε σε φαγόσιμο, στο τέλος ήπιανε και τα τσίπουρά τους, τα αρκουδάκια. Μπράβο. Πολύ περισσότερο σοβαρά παίρνουμε τα αρκουδάκια που ήπιαν το τσίπουρο από τον αρκούδι. Που εμείς δεν λέμε ότι είχε πιει τσίπουρο όταν έβγαλε την απόφαση. Σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε υπονοούμενα, αφού ο άνθρωπος έκανε αυτό ακριβώς το οποίο διαλαλούσε. Δεν είναι μόνο ότι μπήκες φυτευτός στην Επιτροπή, είχες και το θράσος να μιλάς έτσι για το μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα και να απειλείς να κάνεις τι, τον ψευτόμαγκα, εγώ θα ρίξω τον ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική. Τρεις τελίτσες, τίποτα άλλο. Φεύγω από εκεί. Είπαμε για τη Super League που σήμερα στις 12 θα αποφασίσει αν θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Είπαμε από την πρώτη αγωνιστική. Το ξαναλέω, Κωνσταντίνε, τι να πω, το είπα αν μπήκες τώρα. Το λέω, φίλε μου Κώστα. Άλλο σημαντικό. Μιλάει ο Κρέσπο στην Ισπανία πριν γυρίσει και λέει, πεπρωμένο μου ο ΠΑΟΚ. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μείνω τόσα χρόνια. Πιστεύω, λέει, στα σημάδια και στο πεπρωμένο. Ένα χρόνο πριν έρθω στον ΠΑΟΚ είχε δείξει ενδιαφέρον. Δεν έκατσε τότε όμως η μεταγραφή. Είμαι πολύ του πεπρωμένου και των σημαδιών. Αποφάσισα να αποδεχτώ την πρόταση μετά το ενδιαφέρον που είχαν δείξει για μένα την προηγούμενη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο προορισμός που δεν περίμενα ότι θα κρατήσει τόσα χρόνια. Βρήκα ένα σύλλογο που μεγαλώνει με εκπληκτικούς οπαδούς, που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ατμόσφαιρα που υπάρχει στα παιχνίδια στην Ελλάδα δείχνει πόσο αφοσιωμένοι είναι οι οπαδοί μας, ειδικά στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που είναι οι πιο σημαντικοί αγώνες. Μετά την περιπέτειά μου με τις φανέλες της Πάντοβα, της Μπολόνια και της Ελλάς Βερόνα στην Ιταλία, κατέληξα στην Κόρδοβα, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη γενέτειρά μου τη Σεβίλη. Όμως δεν ήταν μια καλή χρονιά σε επίπεδο ομάδας λόγω της παρακμής του συλλόγου. Ήταν όμως μια από τις καλύτερες χρονιές για μένα τον ίδιο. Και μετά βρέθηκα στην Άστον Βίλα και μετά στη Θεσσαλονίκη. Λέω ξανά για τον Κρέσπο. Μπορεί να σας έχω κουράσει λίγο με αυτό. Είναι όμως οδηγός, είναι για μένα ένας μόνιμος πιλότος για το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε αυτές τις μέρες που έρχονται για τις μεταγραφές. Ο Κρέσπο για μένα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ματάκι χορταράκι. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ότι καθίστε ρε παιδιά να τον δούμε πρώτα και μετά να βγάλουμε την καταδίκη. Τι είναι αυτός και πώς ήρθε εδώ και γιατί και έτσι και αλλιώς. Για μένα ο Κρέσπο αποτελεί τον πιο σημαντικό αμυντικό στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ μαζί με τον Κοντρέρας. Όποιος θέλει να βγει να μου πει κάτι διαφορετικό, βεβαίως θα το δεχτώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο Χωσέ Άγχελ Κρέσπο λοιπόν, που τα θυμάμαι σαν τώρα τα τηλεφωνήματα στον Αρένα, την επομένη το πρωί της απόκτησής του, τι είναι αυτός, γιατί, τι φάτσα είναι αυτή, τι δόντια είναι αυτά, τι χωρίστρα, τι μαλλί, όπου πήγε τους έριξε, πήραμε από το πανέρι, με αυτούς θα κάνουμε πρωταθλητισμό. Αυτός αντικαταστήσει, λες και έφευγε ο Μιγγέλ Βίτορε, λες και έφευγε ο Μπεκεμπάουρ, να πούμε και ο Μπαρέζι, κράμα. Με αυτούς θα πάμε. Και έλεγα και τότε, αφήστε ρε παιδιά, ματάκι, χορταράκι, να τον δούμε. Σε τι εξελίχθηκε. Αυτός, ο φτηνός, έτσι,
και είναι φτηνός. Και αν ήταν καλός, γιατί θα ήταν τόσο φτηνός. Και αν ήταν τόσο καλός, γιατί δεν πήγε αλλού. Δηλαδή είναι κλασικές ερωτήσεις που θα τις ακούσουμε, θα τις διαβάσουμε, θα μας ζαλίσουν και φέτος όταν θα έρθουν παίκτες, είναι βέβαιο. Έτσι. Θυμίζω λοιπόν ότι πρώτα βλέπουμε και μετά λέμε, ρε παιδιά, εγώ δεν έχω καμία υποχρέωση από κανέναν, καμία γραμμή, καμία απολύτως υποχρέωση να αποθεώνω έναν παίκτη ή να τον κάνω αγιογραφίες και αγάλματα επειδή έτσι μου έχουν πει και επειδή δεν πρέπει να λέμε την άποψή μας. Ποτέ! Τον Ποτόν ο Κάβα. Βλέπω κάποιον. Είναι καλός. Βεβαίως θα το πούμε. Είναι συνταξιούχος. Ρικάρντο Κώστα, πώς το λέγανε αυτόν που ήρθε από το Κατάρ. Συνταξιούχος. Μα ήταν καλός παίκτης κάποτε. Και σαμπουτζάκι κάποτε. Σφάζοντας τα πόδια της. Τι να κάνουμε δηλαδή. Θα θέλουμε τώρα να βγούμε ραντεβού μαζί της. Κάποτε ήταν. Βεβαίως. Ευόμαστε τον παρελθόν της. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργίνη, Μπάρθα Βούρτσι. Στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Σον Κόνερι. Άραγαρ, ουν τίγαρ, τιγάρ, τιγαρούν, ως ουν, ώστε συμπερασματικοί σύνδεσμοι, πρώτα βλέπουμε και μετά λέμε, ρε παιδιά. Και ήρθε αυτός ο τύπος, ο ήρεμος, που δεν του φαινόταν κιόλας και αποδείχτηκε μια τόσο σημαντική και σπουδαία λύση στην άμυνα που όταν τον χάσαμε, καταλάβαμε την πραγματική αξία του. Ναι, και ο Βαρέλα, τρομερός στα δύο ντάμπλ. Εξαιρετική η παρουσία του. Φέτος, ο Σι Παρών. Και αυτός πρέπει να τα ακούσει και τα άκουσε φέτος. Μεγάλε, μας τα έκανες αερόστατα το καλοκαίρι. Όχι θέλω πάνω από ένα εκατομμύριο, όχι φεύγω, όχι τα παιδιά του κλαίνε, όχι αυτά. Να, στα 30. Ένα ακόμα τόσο και πολυετή συμβόλαια. Ο άλλος ταπεινά. Νομίζω 7, 6, κατοστάρικα. Και ούτε φασαρίες ούτε τίποτα. Και όποιος έπαιζε δίπλα του, αναδεικνύονταν και αυτός. Μα με λένε Βαρέλα, βεβαίως, εξαιρετικός και ο Βαρέλα, αλλά είδαμε πώς ήταν ο Βαρέλα χωρίς τον Κρέσπο. Μα με λένε Ίγκασον, μα με λένε Μιχαηλίδη, με λένε Μιχάη, όπως και να με λένε. Γιατί στο κτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω, στην ορεινή Ευρυτανία το λένε build up, ήτανε μανούλα μονάχη ο τύπος. Και είναι. Ο άνθρωπος λοιπόν, ξέχασε την Μπεάτα Σημακοπούλου στο αντίο ζωή, έχεις δίκιο ρε Λάρη, σωστά, σε έδωσα ένα ρεπό. Ο άνθρωπος λοιπόν που όπως έχω πει, δεν θα γίνει ποτέ αφίσα σε παιδικό δωμάτιό του και πιθανόν να μην έχουν πουλήσει στην μπουτίκ όσες φανέλες πούλησαν του Μπερμπάτοφ ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου. Αυτός λοιπόν μιλάει για το πεπρωμένο. Θέλω πρώτα να βλέπουμε και μετά να λέμε. Αν γίνεται, ρε παιδί μου, επιθυμία είναι αυτή. Επιθυμία, θα δούμε. Κατά τα άλλα, ο μάνατζερ του Βέμπλουμ λέει ότι είναι μια χαρά, λέει, ότι είναι υγιής. Όχι, δεν υπάρχει θέμα να φύγει, γιατί λέει περνάει μια χαρά στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του. Φίλε, πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Εμείς πιστεύαμε ότι του βάζουν καυτά αυγά στις μασχάλες, καρφίτσες στα νύχια και ότι κάθε μέρα το σηκώνουν να κάνει γόπινγκ στο νομό Θεσσαλονίκης όλων και να πιάνει και νομό Κιλκής. Πέφτουμε από τα σύννεφα ότι με 1,4 και να κάθεται τόσο καιρό ότι περνάει καλά και δεν θέλει να φύγει. Πραγματικά. Αυτό που έχουμε να πούμε, επειδή ο παίκτης έχει να παίξει από τότε που Νικρά Θάλασσα ήταν άρρωστη και το μεγάλο πεύκο σε γλαστράκι, άρπαξε την ευκαιρία τώρα, εγώ δεν λέω να μείνεις, λέω φεύγοντας να δώσεις λίγο απειροελάχιστα πίσω κάτι από αυτά που πήρες. Αυτούς τους μήνες που έχεις να παίξεις από το Δεκέμβρη του 18. Επί τη ευκαιρία του τραυματισμού του Αουγκούστο, πιστεύω θα δοθεί η ευκαιρία και σε σένα να δείξεις κάτι, ότι σέβεσαι το όνομά σου, την ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τα χρόνια σου, την υστεροφημία σου. Να μην λένε εδώ ότι ήρθε αυτός δεν ακούμπησε. Περισσότερο έπαιξε σε αυτό το μπάουκ τον τωρινό ο Χόλγκερ Τρίμχολτ παρά εσύ.
Μα δεν έπαιξε ο Dreamcourt. Γιατί ο Βέρμπλουμ έπαιξε. Δεν είναι. Γιατί είμαι. Υποψιάζομαι ότι θα δοθούν ευκαιρίες. Δεν μπορεί, ειδικά αν παίξουμε Τετάρτη Κυριακή, τότε εμβόλυμε σκύπελα να βγάλουν το Λούκι μόνο ο Μίσιτς με το Μαουρίσιο. Και όταν σου ζητηθεί, δείξε ρε παιδί μου, έτσι. Στην Ελλάδα το λέμε φιλότιμο, δεν ξέρω πώς το λέτε στη Σουηδία. Μπορεί, πιθανόν. Δεν ξέρω, στον Νίλς Χόλγερσον δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το φιλότιμο. Ήταν μεταγλωτισμένο. Αλλά δείξε το ότι ξέρεις κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι με αγκάλιασαν να φιέστες, να δόξα, να βίλες, να χλιδές, να χαλκιδικές, να μπάνια, να λεφτάρες, να πλούτη, να αυτά, να τα πάντα, να ήλιος, τι άνθρωποι. Δηλαδή, όχι ζωή και κότα, όχι life and chicken, όχι φρούχλικ, πλίμ, κλίμ, κοκοκόμπλεκ, στα σουηδικά. Ζωάρα, φίλε! Με όλα τα γράμματα κεφαλαία και θα το γράψω με όμικρο ρε μπίμπι μου το ζωάρα και όχι με ωμεγά έτσι από βίτσιο. Πριν πάω στο διάλειμμα θέλω να πω χαιρετίσματα σε δύο τύπους που τους αγαπώ ιδιαίτερα και είναι κορυφή σε αυτό που κάνουν. Γιάννη Σανιώτης, όταν ο Σανιώτης έκανε βίντεο κλιπ δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, λέγεται ότι έχει πλάνα και ότι έχει κάνει πρόμο βίντεο για το Καπερναούμ Βιθλεέμ ο Σανιώτης. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, παοκτσάκι μου άρρωστο. Και ό,τι πιάνεις, το είδαμε και στο boxing event, τη μεταδοσάρα έκανες. Και φυσικά στο Θόδωρο τον Αλεπίδη, άλλη ποντιάρα, άλλο παοκτσάκι άρρωστο. Κάναν ένα υπέροχο βίντεο κλιπ, κάναν ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ για τον Πόντο. Τους αγαπώ ιδιαίτερα και τους στέλνω την αγάπη μου, ξέρω ότι ακούνε. Και έχω να τους πω ότι ό,τι κάνουν είναι ζουμουσού, ό,τι κάνουν είναι υπέροχο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Α, έτσι. Έχω. Λοιπόν, ήρθε μήνυμα από τον Τάσο από την κάτω του. Όχι, όχι, όχι. Σας κρατάω, πώς λέγω, πώς ήταν παλιά που λέγε δείτε από την ΕΡΤ. Ή προσεχώς, σας κρατάω σε αγωνία. Επιστρέφουμε με γραμμές 2310-287-888 ή αν θέλετε να στείλετε... Αν θέλετε να στείλετε μηνυματάκι, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά! Έλα Κωστή, ο Τάσος από την κάτω τούμπα είμαι. Σε ευχαριστώ πολύ για χθες, μας τα ξαναέφτιαξες, δεν έκανα κάτι με απιστία. Απλά παρακοιμήθηκα και δεν πήγα στο ραντεβού μας. Την ημέρα της γιορτής της Αγίου Κωνσταντίνου. Φίλε, πραγματικά, το ξαναδιαβάζω. Απλά, αυτό που έλεγε και ο Εδεσαίος. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Απλά παρακοιμήθηκα και δεν πήγα στο ραντεβού μας την ημέρα της γιορτής της. Δικό σου. Πρέπει να σε αγαπάει πολύ που σε συγχώρεσε. Δηλαδή, την αίσθησες, είχατε ραντεβού έξω εστιατόριο, σε καφέ, σε κλαμπ την ημέρα της γιορτής της. Την ημέρα της γιορτής και δεν πήγες. Ή πήγες τέλος πάντων την αίσθησες Αγίου Κωνσταντίνου. Απαράδεκτον. Πάμε γραμμές. Πάμε ρε τι έχω πάθει ρε από χθες ρε. Το μεταξύ άλλα 2-3 μου ήρθανε χθες. Πρέπει να τα βάλω σε μια ευθεία, σε μια τάξη. Αφιερώσεις, επαιτίους. Πρώτα σιγά μου. Έχω. Εδώ ρε όρεξη να έχετε. Έχω πράγμα. Ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε θα κάνουμε. Ό,τι γουστάρετε. Εμείς κάνουμε κουμάντο στην εκπομπή. Εμείς εγώ και ο Βασίλης. Ο Βασίλης που είμαι εγώ και ο Κώστας της Κωστής που είμαι αυτό πάλι εγώ που είμαι αυτό. Γεια σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Ναι. Σαν τι είναι. Σαν, σαν φιστίκ. Είναι που έκανε. Σαν φιστίκ. Ο φίλος. Ναι. Που ζήτησε το τραγούδι χτες. Κοίταξε. Επειδή δεν ήξερα τι έχει κάνει, γι' αυτό Μανώλη. Δηλαδή, αν ήταν απιστία, ξενό αυτό και τα λοιπά, δεν εκεί είμαι λίγο αυτό, αλλά. Καλά. Λοιπόν, μοιάζει σαν το θαυμαστικό με τις πινακίδες. Ναι. Το δρόμο δεν έχει, είναι θαυμαστικό. Έχει, ναι. Το βλέπεις από μακριά οδηγείς, το βλέπεις, λες κάτι θα έχει. Ναι. Τριβεί λοιπόν τη γωνία και ξαφνικά βλέπεις μια κοτρόνα στον δρόμο. Ναι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο έχει κάνει. Ακόμα το θαυμαστικό δεν έχει έρθει. Ωρα, από εδώ και πέρα, τώρα δεις. Το περιμένει, εννοείται. Τώρα. Το θαυμαστικό λοιπόν. Και βατράχια θα βρέξεις στο σπίτι σου, να ξέρεις.
Εννοείται, σου είπα, είναι σαν το θαυμαστικό. Το περιμένεις εκεί που δεν... Σου έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Ήθελα και εγώ κάτι, Κωστή. Βεβαίως. Είχα μια κοπέλα πριν 20 χρόνια. Βεβαίως. Πείτε μου, χαρακτηριστικά, να τη βρούμε. Θα μπορέσεις να τη βρούμε. Καλά, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, τι λες τώρα. Πες μου λίγο, πες μου. Βάλε με στη λίστα, γράψε. Κοπέλα, πριν 20 χρόνια γράψε εκεί. Θα σου πω αμέσως. Περίμενε. Εδώ θέλω. Ωραία. Τη δύσκολη περίοδο της κατοχής, μια φτωχή οικογένεια καπνεργατών στη Θάσο βιώνει την τραγική απώλεια των τριών παιδιών τους από πείνα. Τα υπόλοιπα τέσσερα, ο Γιάννης, ο Γιώργος και τα δίδυμα Σταύρος και Ελένη. Και μια κοπέλα που έχασε ο Τσουκνίδας. Στο διπλό μου στιγμό τους. Βίκη Χατζηβασιλείου. Τρέμε! Άτεκνο ζευγάρι. Πάμε πακέτο και ξέρω εγώ. Πάμε πακέτο. Τι πάμε πακέτο τώρα. Πάμε βόλτα. Πάμε λαϊκή. Πάμε. Και για τα δικά μας θα πρέπει να έχει. Να έχει κόσμο. Να έχουν κόσμο να γίνονται. Ναι, ή σε όλα ή σε όλα ή καθόλου. Αυτό λέω εγώ, Μανώλη. Ξεκινάμε από τώρα την Κυριακή και πάμε μέχρι τέλου. Ακριβώς. Εντάξει, έγινε. Δεν γίνεται μάτς χωρίς γήπεδο, χωρίς κόσμο, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν θέλω να δεχτούμε, ναι, ξέρετε, από τη δεύτερη ή από την τρίτη αγωνιστική. Τώρα έχει πάω ο Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να μου το βγάλεις από το μυαλό ότι θα είναι... Να το θέσεις, θα βέτε και πάω. Ή τώρα ή δεν έχει μετά από δύο, τρεις αγωνιστικές, να δούμε να πάει το πράγμα και τα λοιπά. Και όχι λίγο τώρα, ξέρω εγώ, 10.000 και μετά από δύο-τρεις αγωνιστικές αφού πήγαμε καλά. Όχι, δεν υπάρχει. Έγινε Τσουκνίδα! Σε χαιρετώ! Μισό λεπτό, Κωστή. Όσο θα είναι τώρα, δηλαδή 20.000. 20.000 σε όλα τα μάτς. 15.000. Θα πάει με ποσοστό. Με ποσοστό, δεν θα είναι σε όλα τα γήπεδα το ίδιο. Ανάλογα με τη χωρητικότητα. Ανάλογα με τη χωρητικότητα. Okay, αλλά όχι όμως τώρα λιγότερο και μετά περισσότερο κτλ. Έτσι. Και ξαφνικά να βλέπουμε. Έτσι ακριβώς. 10 τραυματοφιωρείς. Όχι. Βάλουμε και συμπλήρωση. Έγινε. Γεια σου Τσουκνίδα. Γεια. Πάμε εδώ. Ναι. Α, τέλειος. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Δεν ξεχνάμε γιορτή. Όχι, δεν είναι ότι το ξέχασε. Δεν πήγε στο ραντεβού, η άλλη στολίστηκε, φτιάχτηκε, πήγε στο εστιατόριο. Το ίδιο είναι. Και δεν πήγε. Δεν το έβαλες. Γι' αυτό σου λέει, δεν ξεχνάμε. Συγκρατηθείτε επιτέλους. Δείξτε λίγη κατανόηση. Γενέθλια. Πότε γνωριστήκαμε, επέτειο, και αν έρθει σε δικά μου κοινωνία, επέτειο. Επέτειο, βέβαια. Τι είναι αυτό τώρα, πάμε τώρα σε ένα... Πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Ναι. Όχι ποδοσφαιρικά, μετά θα πάμε ποδοσφαιρικά. Προς όλους τους φίλους και φίλες. Να αρχινήσουμε ένα σαποντάζ προς κάθε τουρκικό προϊόν και προέλευση. Είτε είναι φαγόσιμο, είτε είναι πατούμενο, είτε είναι ρούχο, είτε είναι... Σίριαλ. Φόρμα, τα πάντα. Και τα σίριαλ δεν έχουμε σταματήσει. Εγώ το έχω εφαρμόσει αυτό το πράγμα, Κώστα μου, πάρα πολύ. Πήγα κάποτε να πάρω μια φόρμα Αντίτας. Γυρίζω και μου λέει, κόπελ, τι ψάχνει. Λέω, όπου είναι η προέλευση και τι γραφής. Λέει, από Τουρκία. Λέω, πάρτε να στιχαρίζω. Τι Αντίτας ήταν αυτή από Τουρκία? Αντίπας, πώς ήταν. Αντίπας. Αντίπας. Ο Αντίπας. Ναι. Ραφή, ναι. Τουρκεμέντι είναι Τούρκη. Τσοκ και τα λοιπά. Τσοκ Αντίπας. Ναι. Μογγολία βάλε, ναι, καλύτερα. Τέλος. Πρέπει, μάλιστα. Επειδή οι πολιτικοί μας δεν κάνουν τίποτε, είναι όλοι να μην αχαρακτηριστεί, ουδείς. Από τη στιγμή που έχουν γίνει κουμπάροι, μην ξεχνάμε, έχουμε και κουμπαριά. Με τον Ερντογιάν.
Φυσικά. Φυσικά. Και ζεμπεκές και αυτά και τέτοια. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε. Ούτε τους, εδώ ούτε τους προηγούμενους. Εμείς δεν τα ξεχνάμε. Αυτοί τα έχουν ξεχάσει όλοι μέσα που μπαίνουν στη Βουλή. Τελείωσε. Εμείς πρέπει να σταματήσουμε ακόμη και να πηγαίνουμε στις παλιές πατρίδες. Εγώ δεν πάω. Μαλώνω συνέχεια με τη γυναίκα μου. Θες να πας, πήγαινε. Έγινε, Γιώργη μου. Έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Αυτά, έτσι που λες τα σούλη. Γεια, να είσαι καλά. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Γεια, γεια. Πάμε εδώ. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, τι κάνεις? Good the child. Καλά, κάνω εντύπωση. Κάνω τα στραβά μάτια. Και εγώ καλά είμαι. Κάνω τη βολτούλα μου τον ποδαρόδρομο. Μπράβο. 11 Κωνσταντίνε. Καλώς το σεραίο, καλώς τον. 11, μα τι 11. Το πιο κλασικό 11 του κόσμου είναι. Βέβαια. Περπατάς, ακούω πουλάκια αυτά, τη τηβίζουν. Είμαι έξω δίπλα στην όχθη του Στριμώνα και κάνω ποδαρόδρομο. Όχι ρε φίλε. Στριμωγμένος ακούω δίπλα στο Στριμώνα. Μπράβο φίλε. Και τα πουλάκια δεν είναι ringtone, έτσι, είναι φυσιολογική, είναι κανονικά, από τη φύση, γνήσια. Φύση, αειδονάκια είναι, αειδονάκια. Μπράβο ρε φίλε, μάζεψε οξυγόνο φίλε, γέμισε το πνευμόνι σου με ελληνικό καθαρό αέρα. Αυτά είναι φίλε. Μπας και μπορέσω να μεταφέρω και στους παίκτες του ΠΑΟΚ για την Κυριακή. Α, έτσι, αύριο θα έχω εκπομπή εμψύχωσης, αύριο μεθαύριο. Έχω δύο μέρες που θα κλιμακώσουμε. Κωνσταντίνε, ναι. Ας δούνε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Δεν δικαιούνται να ξαναφάνε γκολ μέσα στην Τούμπα από τον Ολυμπιακό. Ειλικρινά το λέω. Να μπουν μέσα χεσμένοι και να τρώνε γκολ από τον Ολυμπιακό με κατεβασμένα τα παντελόνια. Να μπουν μέσα και να τον τζακίσουν. Τέσσερις λέξεις. Το μαχαίρι στα δόντια. Από το δόντια, πρώτο λεπτό. Έτσι. Λιώστε τους. Μην τους αφήσετε να αναπνεύσουν. Μην τους πώς μπήκαμε πέρσι και ήταν 3-0 στο μισάωρο. Ούτε ανάπνοε, ούτε ανάσα, κατευθείαν. Αυτό σφυροκόπημα. Αυτό ζητάω και νομίζω, όχι, νομίζω είμαι σίγουρος ότι το ζητάνε όλοι οι παίχτες, όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και όσοι παίξανε στο παρελθόν ποδόσφαιρο και όσοι βλέπουν και όσοι θα δούνε. Έτσι. Είναι ένα πράγμα που το ζητάει όλος ο λαός του ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτόν πρέπει να τον τζακίσουν την Κυριακή. Έτσι. Πρέπει να τον τζακίσουν. Έτσι. Και εσείς είστε οι αίτητοι πρωταθλητές. Εσείς είστε οι ταμπλούχοι. Θα παραδώσετε το σκύπτρο έτσι αμαχητή. Έτσι θα τα δώσετε τα σκύπτρα. Και να πω και κάτι. Ας βάλουν τον Παύλο Γκαρσία έτσι να τους κάνει μια ομιλία 5 λεπτά πριν το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω να πούμε. Δεν ξέρω. Άχ, μπορεί δεν να γίνεται, λίγο δεν γίνεται αυτό. Το καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται. Είναι σαν να υποκαθιστά τον προπονητή. Το θέμα είναι τώρα αυτό είναι. Όταν ο Παύλο αναλάβει πρώτο, τότε θα τα κάνει. Τώρα τι να του πω, έλα να μιλήσει. Είναι σαν να τον αδειάζει τον άλλον. Εντάξει. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, έτσι, αλλά δεν γίνεται αυτό. Ο ΠΑΟΚ εκτός από ομάδα και εκτός από ένα ποδοσφαιρικό τμήμα, για τη συγκεκριμένη στιγμή μιλάω, είναι πάνω απ' όλα ψυχολογία. Είναι τρόπος ζωής ο ΠΑΟΚ. Είναι ψυχοσύνθεση. Ακριβώς. Είναι αυτό το γεγονός ότι δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου, αν είσαι μεγάλος παίκτης. Με νοιάζει αν βάλεις αυτή τη φανέλα. Αυτό. Και αν δεν είσαι, όταν θα βάλεις αυτή τη φανέλα θα γίνεις μεγάλος παίκτης, φίλε. Εγώ θυμάμαι τον Βουλινό που έλεγε, εγώ και τα καρσόνια να τους βάλω, να τους κερδίσω. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Μπείτε μέσα και τσακίστε τον. Τσακίστε τον, μην τον αφήνετε να πάρει αναπνοή. Μου λέει τώρα κάτω το πρωί στην Μπουγάτσα εδώ τα παιδιά στο Νέον, ο Βαλάντης που είναι παοξάκι άρρωστο, μου λέει εσύ, σ' άκουγα χθες που έλεγες εγώ 105 κιλά με την κοιλιά να μπω μέσα με το παπούτσι, δώσε μου 5 λεπτά, δυο κλωσιές θα τις δείξω, λέει, και ήθελα να πετάξω, λέει, την ποδιά και να έρθω να σου πω και εγώ δίπλα. Με το σκαρπίνι. Αυτό ρε παιδί μου, εντάξει, το λέμε για να καταλάβουν το σκεπτικό μας ποδοσφαιριστές, έτσι. Το μεταφέρουμε με παρομοίωση ότι με το πάθος ξεκινώντας, γιατί τώρα είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση μετά από δύο μήνες αποχή. Το πάθος θα είναι πραγματικά ο πυρήνας γύρω από τον οποίο θα κινηθούν. Τα συστήματα, οι αντοχές, αυτά είναι πρώτα πάθος και μετά όλα τα άλλα. Αν ξαναμπούνε πάλι όπως μπήκανε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, λοιπόν, είμαι διατεθειμένος να τους μισήσω, Κωνσταντίνε, ειλικρινά σου μιλάω. Όχι μίσος.
Δεν υπάρχει. Το λέω έτσι, εντάξει. Σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, αλλά μίσος, δεν όχι. Κοίταξε, να το έτσι, να σου πω το εξής. Θα σου πω, δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. 11 θα σου πω το εξής. Αυτούς τους παίχτες δεν μπορώ να τους μίσησω. Γιατί έφεραν 2 double, 3 κύπελα. Το να πω ότι παιδιά δείξατε ότι αδειάσατε, ότι δεν μπορείτε άλλο, αν παίζετε έτσι, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά όχι μίσος. Έτσι, να πω ότι τελειώσατε, ότι παιδιά ευχαριστούμε, εντάξει, αποδείξατε ότι δεν μπορείτε άλλο, δεν έχετε, γεια σας, αυτό ναι, όχι μίσος όμως, όχι μίσος. Κωνσταντίνε, παίρνω τη λέξη πίσω ή τη βάζω σε εισαγωγικά, εντάξει. Χαίρομαι, χαίρομαι. Καταλαβαίνω το, τι θες να πεις, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, ότι δεν θες να δεις να προσπαθούν να παλεύουν. Και ας χάσουν που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου, αλλά να πολεμήσουν όμως αυτό. Να μην δούμε παρατημένα κορμιά. Να μην δούμε μια αραθυμία. Αυτό. Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο θέμα? Ότι αν προσπαθήσουν και αν δείξουν ότι το πιστεύουν, δεν πρόκειται να χάσουν ποτέ στη φυσικά ζωή τους μέσα με τον. Φυσικά. Θυμηθείτε πώς μπαίναμε στο ίδιο πρωτάθλημα. Δεν λέγαμε αν θα κερδίσουμε, λέγαμε πότε θα κερδίσουμε και με πόσα. Και αυτό το ήξερε και ο αντίπαλος, φίλε, έτσι. Του λέτε, τι γίνεται, θα χάσω από αυτούς. Το ήξερε ο αντίπαλος. Δεν τους κερδίζω. Τέλος. Έγινε 11. Ναι. Και επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά την προφητεία που είχα κάνει προτού ένα μήνα περίπου. Ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος να μεγαλουργήσει και να γίνει τεράστια ομάδα. Αγόρι μου. Πάπο Γκαρσία, αγόρι μου, τι ωραία που τα λες. Σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Γεια. Έτσι. Να τα λέτε όπως τα νιώθετε. Δεν υπάρχει κανένα manual που λένε. Manual. Κανένα μανουάλι. Δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης για το πώς μιλάτε στην εκπομπή. Όπως σας βγαίνει από την ψυχούλα σας. Με λάθη, με λάθη. Έτσι. Βροντόφωνα, βροντόφωνα. Τσιριχτά, τσιριχτά. Όπως γουστάρετε. Όπως θα βγαίνουν από μέσα σας. Έτσι. Εμείς πώς τα λέμε, νομίζετε? Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. 18 εδώ. Πάμε εδώ παρακάτω στο 19. Ναι. Καλά, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς πω, όπως έρες double, φίλε. Ξεραίος μετά από σέρες. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τον έστειλα. Όχι, βγήκε πριν, ο 11 είναι από σέρες. Όχι, τον άκουσα, λέω, ο προηγούμενος που δεν μίλησε, τον έστειλα, λέω. Όχι, τον προηγούμενο, ναι, βεβαίως. Ναι, αυτός χάκη, που ήταν μετά από το σεραίο, έχει κάνει τάκλινγκ. Για να υπάρχει σέρες αλληλουχία. Και συνέχεια. Για βες. Την Κυριακή θα πάθουνε πλάκα και πολλοί δικοί μας, ναι, και οι Ολυμπιακοί, με τον κόσμο που θα έχει έξω από την Τούμπα, θα νομίζω ότι το παιχνίδι είναι με κόσμο. Ναι. Θα πάθουνε πλάκα, φίλε. Δηλαδή, ναι, αυτό το πάθος που θα δουν από τον κόσμο, ναι, όχι το μισό, ναι, δείγμα να πάρουνε πώς νιώθει, ναι, αυτός ο κόσμος, κάτσε, πρέπει να βγουν μέσα και να τους φάνε. Ναι. Κάτσε να δούμε μήπως σήμερα στις 12 αποφασίσουν για ένα μέρος κόσμου στα γήπεδα. Ένα ποσοστό ανάλογα με τη χωρητικότητα. Το εξηγώ, ναι, αυτό, ναι, κάθε φορά. Δεν μπορεί να πει 20.000 παντού. Τη στιγμή που το, ναι, Γεντί Κουλέ χωράει 9.000. Τη στιγμή, ναι, ναι, που το ΟΑΚΑ χωράει 65.000. Εμείς έχουμε 28.700. Λοιπόν, ανάλογα με τη χωρητικότητα θα είναι και η πυκνότητα. Θέλουν να αποφύγουν να είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Ούτε θα πούνε να ανοίγει μία θύρα όλη σε εκείνη τη θύρα. Έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, ανάλογα με τη χωρητικότητα και το ποσοστό. Ναι. Θα είναι κατηγορηματική ή από την πρώτη αγωνιστική καθόλου. Το είπα εδώ. Με αυτό ξεκίνησα σήμερα. Στέλιο, δεν είναι ούτε κουβέντα. Έτσι, ναι. Δεν έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω. Όχι. Δεν δεχόμαστε. Αν είναι από τη δεύτερη και μετά. Από την πρώτη. Θα βρούμε εμείς τρόπο. Να δεν προλαβαίνουμε. Μια χαρά θα προλάβουμε. Αλφαβητικά. Θα πάρουμε τα διαρκείες και θα πούμε από το Α μέχρι το Ε. Ή ξέρω εγώ, με κλήρωση, με οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει. Θα βρούμε. Άστο. Κύριε Φίλου, να βγάλει καινούργια Κωστή. Εμείς που έχουμε διαρκείες, δεν μπορεί να του ρωτήσει όλου, αλλά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι. Α βγάλει καινούργια, να έχει έσοδα η ομάδα, δεν περάζει. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Έχω δύο και τα χαλαλίζω. Ναι. Στέλιο μου, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ας περιμένουμε να πούν σήμερα. Μακάρι να γίνει. Μπορεί να πούν όχι. Μπορεί να πούν όχι, έτσι. Ναι. Μπορεί να πούν όχι, Στέλιο. Να πούν να αρνηθεί το, ναι, ο Playmobil και το κράτος. Να πούν όχι, εμείς λέμε στην περίπτωση που πει ναι, ρε παιδί μου, ναι, η Λίγκα. Ή ναι σε όλα, από τώρα όμως, από αυτή την αγωνιστική 6-7 Ιούνιου, ή καθόλου. Το μετά, το αργότερα, το βλέπουμε οψόμεθα και τα λοιπά, μισόλογα αρνούμεθα. Δεν δεχόμαστε. Απλά. Απλά πράγματα. Ναι.
Έτσι, έγινε Κωστή, καλό μεσημέρι. Δουλεύει. Καλό το μεσημέρι. Ξεκίνησε, καλημέρα. Πήρε μπρος στο μαγαζί. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Άντε ρε παιδιά, άντε με την εστίαση, άντε έχω ένα, με εσάς έχω παραπάνω ένα... Ένα παραπάνω άγχος. Αλλά δεν βοήθησε και καιρός Κώστα. Πολλές βροχές έρχεται σε μικρό χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα βρει τα πατήματά του. Εντάξει. Έγινε στελάρα μου. Φιλιά. Γεια σου, τα Κώστα, λέμε γεια. Το μεσημέρι. Γεια σου, φίλε, γεια. Τα λέμε το μεσημέρι. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε εδώ. Κωστή. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Εγώ είμαι έτσι. Βεβαίως εσύ. Ναι. Καταρχήν να πω κάτι εγώ για το τελευταίο. Ο Χρήστος είναι από Καστοριά. Γεια σου ρε Χρήστο. Θέλω να πω κάτι για το τελευταίο που άκουσα για το Διαρχίας. Εγώ δεν το χαλαλίζω Κωστή. Ναι. Αν είναι να πάει 20%, καλά είναι να πάμε. Ας πάω και στο μάτι με τον Όφη, αλλά θέλω να πάω. Σε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γι' αυτό. Αν τα πεις ελεύθερα όπως λέει ο φίλος, ναι. Ενδεχομένως να μην προλάβω καν να πάω πουθενά. Ναι. Σίγουρα δεν θα Χριστό, προλάβω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Χριστό, δεν ισχύει αυτό που είπε ο Στέλιος. Ναι, δεν ισχύει αυτό που είπε ο Στέλιος. Ναι, ναι. Είπε... Τα παιδιά των συνδέσμων μας αφήνουν κάθε χρόνο έξω από τους τελικούς και από αυτά, γιατί μοιράζονται με άλλα κριτήρια τα εισιτήρια και καλώς. Αλλά ναι. Τη διαρκεία είναι τα πέντε παιχνίδια τα πιο κρίσιμα της χρονιάς. Χριστό, να συμφωνήσουμε να περιμένουμε να δούμε πρώτα. Αν θα γίνει. Φυσικά, πρώτα αυτό, για να μην κάνουμε τζάμπα κουβέντες. Μια λύση είναι πως αν έχουμε 22.000 και γύρω στις 5.000 βγαίνει 4% στο 20%. Ναι. Ένα μάτσο καθένας με κλήρωση θέσεις, ναι, ναι. Πολιτικά θέσεις όπως τύχει. Χρήστο, δεν πειράζει. Να σου πω και κάτι άλλο. Θέλω, ναι. Εγώ δεν θέλω Ολυμπιακό. Επίσης κάτι άλλο. Ας πάω με Όφη. Μήπως σε προλαβαίνω. Δεν αποφάσισαν για 20%. Υπάρχει μια περίπτωση να είναι και 30%. Να είναι και ωραία. Παραπάνω, κάτω από 50% ωραία, ναι. Σίγουρα. Έτσι, οπότε ωραία, σίγουρα. Ο τρόπος που θα γίνει μετά, για να μην μείνει κανένας απ' έξω, έτσι, να δουν όλοι, είναι 22.000 διαρκείας. Καλά κάνεις. Ναι. Είναι 5 μάτς, βάλε να δεις άμα το διαιρέσετε, περίπου, έτσι, φαντάζομαι ναι. Ότι, ναι. Ότι δεν θα... Εγώ λέω ότι έτσι. Εγώ θέλω να δω την ομάδα μου, δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ολυμπιακός. Ωραία το λες. Αυτό είναι πολύ... Εμένα αυτό μου αρέσει πολύ που λες. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λες. Το λέω κάθε φορά που όταν έχουμε εισιτήρια με τον Ολυμπιακό, μας παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι που δεν μας πήραν ούτε στη γιορτή μας, ούτε όταν γεννήσανε παιδιά. Φυσικά. Κάτω κάτω εγώ από συνειδητά για πολύ καιρό δεν πήγαινα με τον Ολυμπιακό, γιατί κάθε φορά που πήγαινα χαλιόμουν, εγώ ναι. Έχω διαρκείας από την εποχή Ζαγοράκη. Και τα τελευταία χρόνια δεν θέλω να πηγαίνω με την ναι. ΑΕΚ μετά το 18. Ναι. Δεν θέλω ναι. Να τους δω. Είναι θέμα ναι, ναι. Βέβαια τώρα αν κληρωθώ σε αυτό, σεβαστώ. Αναγκαστικά θα πάω. Μετά θέλω να πω στον άλλο φίλο ότι το πάθος καλό όντως. Πάθος δεν υπήρχε. Πάθος λέγαμε εμείς και πέρυσι σε κάποια παιχνίδια. Και θέλεις. Με τον Άρη. Ναι. Νομίζουμε ότι το πάθος είναι αυτό που κρίνει τα παιχνίδια. Όχι και μόνο του. Είμαστε... Όχι από μόνο όχι, του. Όχι, όχι, ναι, 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 ναι. Το κίνητρο είναι το ζήτημα. Το κίνητρο. Γιατί τώρα οι συνθήκες είναι ειδικές, Κωστή. Οι ομάδες δεν είναι στην top φόρμα, η φυσική το κατάσταση τους κτλ. Το δέχομαι. Ισχύει και για τους άλλους αυτό. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά είναι υποτιμητικό όμως, θα πω, τους παίκτες που έχουμε μέσα αυτή τη στιγμή, τον Αντρέ, τον Βιερίνια, ή όλους αυτούς που πήραν τόσους τίτλους, ναι. Να λέμε ας έρθει ο Πάμπλο Γκαρσία να τους κάνει. Εγώ Πάμπλο Γκαρσία έχω μπλούζα. Έχω και, μπλούζα και εγώ. Είναι ένας από τους δύο παίκτες του ΠΑΟΚ που έχω βάλει στην πλάτη νούμερο. Έτσι. Τη φανέλα του την πήρα δύο υπογραφές. Αφού γύρισε από την Ζάντη ναι. Τη χρονιά του Στέφενς την τελευταία ναι, ναι, ναι. Που ήξερα το 13. Το 13 που δεν θα παίξει ναι, έφυγε ναι. Με τον Δόν ναι, και ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Τον τιμάω, τον αγαπάω και θέλω ναι, να ναι, 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 είπαμε, το είπα, το είπα πριν αλλά, ναι. Αλλά πιστεύω στην προσωπικότητα των παιχτών που βεβαίως. Έχουμε μέσα εκεί έχουμε και ο Αντρέ και ο Μάτος και είναι ασέβεια φάουλ μεγάλο. Άδειασμα, είναι άδειασμα. Ναι, ναι. Όχι μόνο για τον Γκαρσία, να λέμε για τον Βουλινό, ρε φίλε. Εντάξει. Θα βάλει Γκαρσόνια ο Βουλινός και έφυγε τρέχοντας. Έβαλε τον Μπαλάστα και τον Λίθο. Καταλαβαίνεις γιατί το είπε. Εντάξει. Έγινε. Δει αυτή τη στιγμή, όπως λες και εσύ, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε. Την καλύτερη φυσικά. Εποχή της ιστορίας του φυσικά. Μετά τη δεκαετία του 70. Και αυτά που έχουν γίνει είναι μόνο η αρχή. Αυτό λέω κάθε μέρα εγώ. Ναι, δεν τελειώσαμε. Να συγκρίνουμε με παίκτες του 90 άλλο, που άλλες, δεν πήραν τίποτα. Άλλες εποχές. Είχαν πάθος, τι να το κάνουν. Άλλες εποχές. Άλλες. Και δεν πήραν όχι επειδή δεν το άξιζαν, δεν πήραν για πολλούς λόγους άλλους. Έτσι. Και νομίζω ότι. Όλη την πορεία μας θα την οριοθετήσει αυτό το πρώτο παιχνίδι. Έγινε! Σε ευχαριστώ! Γεια σου! Γεια σου Καστοριά! Γεια σου Χριστάρα! Παιδιά, λέμε συνέχεια. Δεν είναι μόνο το πάθος, εννοείται. Είναι πολλά πράγματα μαζί.
Όμως το ίδιο πράγμα, αν το κάνεις χωρίς πάθος, χωρίς ενέργεια, χωρίς τρέλα, είναι τελείως διαφορετικό. Το ίδιο μαρκάρισμα, η ίδια διεκδίκηση. Χάνεις ένα πολύ μεγάλο μέρος των πιθανοτήτων να πετύχεις σε αυτό που κάνεις, αν το κάνεις με βαριά καρδιά ή διεκπεραίωση. Το έχω πει πολλές φορές. Πολλές φορές. Κίνητρο. Για αυτούς τους παίχτες το λέω κάθε μέρα. Για αυτή την ομάδα θα αφήσεις να έρθουν να στο πάρουν. Θα παραδώσεις τα σκύπτρα του ΑΕ του πρωταθλητή, του νταμπλούχο. Έτσι. Απλά. Έτσι. Ελαφρά την καρδία. Κίνητρο. Να σας πω ένα κίνητρο. Να είναι τέτοια η βαθμολογία που όταν θα επιστραφούν οι βαθμοί, ας το πάρουν με τους αφαιρεμένους βαθμούς. Να κόψω έτσι την ψαλίδα, να μειώσω τόσο τη διαφορά, που να σκούζουν και να κλαίνε αυτοί για τους βαθμούς. Εγώ θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι η διαφορά δεν είναι στους 14, είναι στους 7, και την Κυριακή το βράδυ κατά τις 10 η ώρα η διαφορά θα είναι στους 4. Και μετά να δούμε. Και πόσο φτερά στα πόδια των παιχτών δίνει αυτό, και πόσο ψυχολογία δίνει, και πώς αλλάζουν όλα μετά. Μετά αλλάζουν όλα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Πάμε διάλειμμα. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Πίτσος, Μπος, Siemens, ψυγειοκαταψύκτες, κορυφή. Κορυφή στο είδος τους. Μπαίνετε στο κατάστημα και βρίσκετε ό,τι άλλο θέλετε. Εννοείται και κινητά και τάμπλετ και τηλεοράσεις και κλιματιστικά και τα πάντα όλα. Φυσικά δεν ξεχνάτε Αιγαίων, Δικητήριο και Ροόκαστρο. Καταπληκτικά θαλασσινά, πεντανόστιμα και εκλεκτά. Όταν θα πάτε μία φορά στα δύο καταστήματα, στα δύο χθιοπολία, δεν θα θέλετε πουθενά άλλου. Και delivery-α, όπως είπα, αλλά και πε και φε. Παίρνετε και φεύγετε. Και με χώρους εστιατορίου. Φυσικά Νικολαίδης, και ψωμί και γλυκό και παγωτό υπέροχα. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Εκλεκτά, παγωτό, με φοβερές γεύσεις. Και Τσαντεκίδης Cars, 21 χρόνια. Ο προορισμός σας για το επόμενο αυτοκίνητό σας, μεταχειρισμένο σαν καινούριο. Εγγυημένα και επαγγελματικά και ταξί και τα πάντα. Επιστρέφουμε! Κάθε μέρα θα το βάζω. Κάθε μέρα θα το βάζω. Κάθε μέρα. Εσείς οι ίδιοι είστε, Φερνάντο. Εσύ. Αύριο έναν-έναν τους παίχτες. Εμψύχωση. Έναν-έναν. Αύριο αφιέρωμα. Έναν-έναν. Να σας θυμίσουμε τι έχετε κάνει εσείς. Δεν είναι άλλοι. Δεν είναι σωσίες. Δεν είναι πριν 15 χρόνια. Εσείς οι ίδιοι πριν λίγους μήνες. Εσείς. Κοιτούσατε τον οποιοδήποτε στα μάτια και του λέγατε εγώ θα σε περίπηθω. Δεν με κερδίζεις ρε μπίμπιπ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν φεύγεις από το γήπεδο με μένα ετοιμένο. Εσείς οι ίδιοι. Βρείτε το αυτό. Μαθαίνω με χαρά και ικανοποίηση ότι έχει προσεγγίσει και αλλιώς. Ο προπονητής που ήταν απόμακρος, που είχε άλλο στυλ, που δεν ήταν τόσο του συναισθήματος και της ψυχολογίας. Και αυτό με ευχαριστεί. Ναι, καλά τα συστήματα. Ναι, το 4-4-2, το 4-3-3. Έτσι αλλιώς η κατάσταση εδώ θέλει και μπλα μπλα μεγάλε. Θέλει προσέγγιση. Θέλει να είσαι και λίγο πατερούλης με τους παίχτες. Φτιάξ τους. Φτιάξ τους με τα λόγια σου. Κάν τους τούρμπο. Πόρωσέ τους. Βά τους βιντεάκια. Βά τους γιακές. Βά τους συνθήματα. Θύμισέ τους αυτοί τι θέλεις να κάνουν στην ομάδα μας. Βρες τρόπους με λίγα λόγια. Βρες. Δεν μας νοιάζει πώς. Εσύ ξέρεις. Βρες τρόπους. Αλλά φτιάξ τους. Κάν τους να πετάνε φλόγες. Κάν τους. Φτιάξε, βρες τρόπο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 23 10 287 888. Ναι. Γεια σας.
Καλημέρα. Έλα, Guten Morgen. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Πού πες του, mein Kumpel. Πού είσαι. Είσαι σήμερα, σε περικύκλωσαν. Ναι. Βέβαια από εξωτερικό, αλλά από εκείνα, από εκείνα τα μέρη. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Έλα, Κωνσταντίνε μου, για πες. Ένα σύνθημα από τα Νιάτα, ναι. Που το είπε μια Ελληνίδα που σήκωσε τη σημαία ψηλά, για τον κόσμο σας τρεγαμότο. Σωστό. Σωστό. Η μεγάλη βούλα Πατουλίδου. Ναι, απαραίτητα. Έτσι. Ναι, βεβαίως. Και για μένα, ας πούμε, ταιριάζει εδώ. Γιατί σου λέει ο κόσμος και ο κόσμος και ο κόσμος, για τον κόσμο σας κάντε το, αν το θέλετε. Ο κόσμος είναι μόνο ένας, ας πούμε, λόγος. Υπάρχουν πολλοί ακόμα, έτσι. Η δική τους η προσωπικότητα, ο εγωισμός, ο πρόεδρος, οι συνθήκες γενικά, η στεροφημία τους, η ανταπόδοση, το ότι δεν τους λείπει τίποτα, ο εγωισμός, όλα, είναι πολλά πράγματα, πολλά. Υπάρχουν πολλά, και ένα που θα ήθελα πραγματικά να δω, γιατί είναι δύσκολο γύρω-γύρω στο στάδιο να γεμίσει, προτιμώ το σουφού ταράτσας. Ναι. Κοίταξε, σίγουρα θα υπάρχει έξω κόσμος. Δεν ξέρω σήμερα, θα ξέρουμε αν θα υπάρχει και μέσα. Αν δεν υπάρχει μέσα, εγώ πρότεινα μέσα εμείς, σαν εκπομπή ρε παιδί, δεν μ' αρέσει το εγώ, αλλά προτείναμε να γεμίσει με πανό, η κερκίδα να έχει παντού πανιά, παντού να υπάρχει το όνομα ΠΑΟΚ, να υπάρχουν δικέφαλοι, να μην είναι έτσι τα καρεκλάκια άδεια. Θα το δούμε σήμερα, αυτό θα ξέρουμε. Θα βάλουμε όλοι τα κινητά στις καρέκλες και θα τα έχουμε στο φωναχτά. Εντάξει. Αλλά το σούφου τα ράτσα, φίλε, θα πάει σύννεφο. Πιστεύω μπορεί να δούμε και τέτοιο. Και Ζέπελιν. Γερανό. Γερανούς, Ζέπελιν. Θα δούμε αν. Ο Φιλέας Φοκ, φίλε, με το αερόστατο. Πιστεύω θα δούμε διάφορα ωραία. Με λέει ένας εχθές. Να σε πω κάτι, Ρικουστή, λέει, τι σκέφτηκα. Δηλαδή, σκέφτηκα, λέει, να κάνω, λέει, με τον ντρόν. Λέει από πάνω, φίλε, εδώ και καιρό το ντρόν δεν σηκώνεται εκεί, στην περιοχή. Υπάρχει έλεγχος, δεν μπορείς. Άρα γαμώτο, εσύ λέω πρώτος που το σκέφτηκες, ο έξυπνος. Πηγαίνουν όλοι με τον ντρόν να βλέπουν όλοι, να έχει όλο τον ντρόν και να βλέπουν όλοι. Δεν πάει έτσι, μεγάλε. Δεν σηκώνεται εκεί, απενεργοποιείται. Από τα τελευταία ντρόν που σηκώθηκαν ήταν του Ερινέλη στη βάφτισή μου. Στη βάφτιση του Θάνου. Λοιπόν, το 16. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί τα δικά μας τα μυαλά κάτι θα βγάλουν. Κάτι ρε φίλε, δεν υπάρχει. Θα σκεφτεί. Εννοείται, ναι, φίλε. Το σούφου ταράτσας εννοείται. Να, ένα το σούφου ταράτσας. Όποιος έχει εκεί VIP. 200 ευρώ το εισιτήριο. Κάτω στην πιλωτή. Λοιπόν, για να αφήνω σειρά, λοιπόν, ζουμού σου, παιδιά. Γεια. Αγόρι μου. Γεια σου, Φραγκφούρτη. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς στο παιδί. Αν τους μπερδέψει ο προπονητής ή αν δεν τους αγγίξει, πάλι επίσης χάνουν πολύ μεγάλο μέρος από τις δυνατότητες του. Αυτά είναι αφίδρομα. Ναι. Ο προπονητής πρέπει μέσα στα ποδητήρια να είναι πολύ ψηλά. Να τον σέβονται οι παίκτες. Να τον παραδέχονται, φίλε. Για ένα προπονητή να επιβληθεί σε προσωπικότητες μεγάλες. Πραγματικά σας μιλάω, πιστεύω ο ΠΑΟΚ θα τον κάνει προπονητή. Ή θα τον κάνει ή θα τον απορρίψει. Στο χέρι του, συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες. Στο χέρι του είναι να πείσει τους παίκτες, να τους κερδίσει. Έτσι, να τον κερδίσουν και οι παίκτες. Και να υπάρχει, γιατί αν κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο σκαλώνει κάτι, τότε χαλάει, φίλε, το θέμα. Πρέπει να είναι αμφίδρομη η σχέση, έτσι. Οι παίχτες να γουστάρουν τον προπονητή, να γουστάρουν. Όχι να είναι φίλοι να παίζουν μπάτσες. Να τον σέβονται, να τον παραδέχονται. Να αναγνωρίζουν ότι αυτός είναι εκεί που έχει αξία, έχει γνώσεις. Ας παίξουμε και για αυτόν. Αυτό δεν έχει γίνει φέτος, φίλε. Ούτε ένας δεν έχει παίξει για αυτόν. Συμφωνώ, Κωστή, και μεγάλο μείον για αυτόν είναι ότι ο Βιερίνια κρατάει απόσταση από τον πατριώτη, τον προπονητή. Φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Άξι. Αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει πολλά, Κώστα μου. Σημαίνει πολλά και σημαίνει, πρόσεξε, προς τιμήν του Βιερίνη, έτσι. Ότι ο Βιερίνη, φίλε, είναι ΠΑΟΚ, Βιερίνη την ψυχή του. Ο Βιερίνη μπήκε να παίξει σε θέση που δεν την είχε
και δύο χρόνια διέπρεψε. Δεν έχει ούτε συμπατριώτης, ούτε... Εδώ τι πάω πολλά, πάνω απ' όλα φίλε. Ο Βιερίνας στρατιώτης μπήκε και έπαιξε χωρίς να είναι 100% έτοιμος φέτος. Ναι. Το καταλαβαίνετε έτσι. Ναι, ότι υπερέβαλε αυτόν με ένα, εγώ θα σου πω, 60-70% από την ετοιμότητά του. Και είδαμε πόσο καθοριστικός είναι. Έτσι. Ο Βιερίνια θα τον δείξει σε ποια ομάδα ήρθε και ποιος είναι ο πραγματικός ηγέτης αυτής της ομάδας την Κυριακή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ. Ο Βιερίνια δεν μπορεί να είναι συμπατριώτης με το Φερέιρα, γιατί ο Βιερίνια είναι Έλληνας, φίλε. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ και. Γεια σου, Λουκά μου. Να παίρνεις. Με το καλό να έρθει και ο Σάββας, μας λείπεις. Ναι, ναι, λείπεις. Γύρνα πίσω, για... Καλημέρα. Καλό παιδί. Αλλός τον. Στους χοντρούς δεν σφίγγουν οι γλουτοί. Ό,τι και να κάνουν. Ό,τι και να κάνουν. Μένουν ακούνητοι. Λοιπόν, ερώτηση. Ναι. Πόσα γήπεδα έχει η Ρώμη? Η Ρώμη? Ποια είναι αυτά, τα ξέρεις? Κοίταξε. Είναι της Λάτσιο, το Ολύμπικο. Σαν Σύρο, Ολύμπικο, ναι, Μεάτσα, έτσι. Μεάτσα, όχι ρε, λοιπόν, το Μεάτσα είναι το... Μιλάνο, Μιλάνο είναι το Σαν Σύρο. Μιλάνο είναι, εντάξει. Το Ολύμπικο της Ρώμης, εκεί παίζουν και η Λάτσιο και η Ρώμη. Ρώμα, εκεί δεν παίζουν. Να, ντε, να έχει 2-3 ακόμα, ναι. Ναι. Να πούμε ένα αυτό. Σε αυτό το παιδάκι, το 17χρονο, το Ιταλάκι, που ήρθε σε αυτή την πόλη, και ό,τι αγάπησε και τον άρεσε εκεί σε αυτή την πόλη ήταν η μάγισσα. Ναι. Ποια είναι η μάγισσα? Η στρογγυλή θεά. Όχι, είναι η τούμπα. Κάτσε, περίμενε, με μπερδεύεις τώρα, με μπερδεύεις τώρα, τι του... Έτσι, μπερδεύω, ναι, έτσι. Και δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Το 17χρονο, το Ιταλάκι. Ναι. 17χρονο Ιταλάκι, κοίταξε, Ιταλάκια που είχαμε στον ΠΑΟΚ ήταν ο Τσιρίλο. Αυτός είναι ένα παιδί που ήρθε. Α, τον οπαδό λες! Α, τον οπαδό λες! Ναι, ναι. Ψάχνω παίκτη εγώ να βρω! Ψάχνω παίκτη! Οπαδός βεβαίως! Θα σε πω και για τους παίκτες. Ναι. Κάτσε να σου πω για αυτό. Λοιπόν, και αγάπησε αυτή τη γωνιά εκεί, τη μάγισσα, τον μάγεψε, ναι, αυτό. Το μάγεψε, λοιπόν, του μάθηλε. Ακούστε ακριβώς τώρα για τους ποδοσφαιριστές. Κάποτε ένας παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, τερματοφύλακας, είχε πει, αν δεν παίρναμε το πρωτάθλημα, θα ήμασταν απλώς νούμερα. Είμαι ο 16ος που ήρθε εδώ στον ΠΑΟΚ. Βαριά κουβέντα. Ήταν ο μεγάλος Τάκης Παντέλης. Αυτός το είπε. Γκρι φανέλα, λοιπόν, πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, έτσι. Α, έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριοι, εδώ όταν έρχεστε ή θα προσκυνάτε τα 4 γράμματα, έτσι όπως το λέω, χωρίς καμία άλλη περιστροφή. Ή δεν θα λαϊκίζετε εδώ πέρα. Εδώ είναι ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Σωστό. Αυτό. Σωστό. Ό,τι κάνετε μετά από το μάτς. Πει ότι μετά όταν φύγει. Όταν έτσι, φύγει. Έτσι, έτσι. Ας πούμε. Και μπορεί να λέει ότι είμαι ΠΑΟΚ, τότε αυτός είναι, έγινε αυτό, ακριβώς, που είμαστε εμείς. Αυτό θέλω, ακριβώς, να το καταλάβω. Ακριβώς. Αυτή τη δήλωση σου... έπρεπε να την έχουνε μέσα στα Ευαγγέλιο. Σε μεγάλο... Ξέρεις τι λέω πάντα, Παναγιώτη μου? Ότι πρώτα μίλα με τις πράξεις σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να βγει ο Βιερίνα να πει τι, ότι είμαι ΠΑΟΚ. Μα το έδειξε με όλο του το είναι. Με την επιστροφή του, ενώ θα μπορούσε να πάει άνετα σε μια ομάδα της Γερμανίας, μεσαία, με την υπηρεσία που έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της ομάδας σε μια θέση... Με τη συμπεριφορά του, όλη με το πάθος του, με την τρέλα του, τι να βγει να πει, είμαι ΠΑΟΚ? Οι πράξεις μετράνε, ρε παιδιά. Όχι. Οι πράξεις. Χίλια λόγια, τι να τα κάνω τα λόγια. Έτσι. Εγώ, Κωστή, ξέρω ποιοι από αυτούς τους πολλούς που ήρθαν μπόρεσαν να γίνουν ΠΑΟΚ. Φυσικά. Γιατί πρέπει να μπορείς να γίνεις ΠΑΟΚ. Φυσικά. Και Παναγιώτη μου, δες λίγο, αν κάνουμε μία αναφορά πίσω, αυτοί που ποτέ δεν το είπαν με λόγια αλλά με πράξεις, είτε ήταν ο Γκαρσία, είτε ήταν ο Λίνο, είτε ήταν ο Κοντρέρας, είτε ήταν, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε. Μιλάω για τους ξένους, γιατί ο ξένος που έρχεται, λες, δεν μπορεί, δεν έχει μεγαλώσει εδώ αυτός. Να πούμε τι τώρα για τον Παρίδη, ας πούμε.
έτσι, ή για τον Κούδα ή για τον Τερζανίδη, μιλάμε για τους ξένους για και αυτούς, για, ναι, για τους πιο σύγχρονους, ποτέ δεν ένιωσαν την ανάγκη να το πούν με λόγια. Οι πράξεις, ο άντρας μιλάει με λόγια, φίλε. Αυτός φοράει αυτή τη φανέλα. Μιλάει με πράξεις, με πράξεις, όχι με λόγια. Με πράξεις. Όχι μόνο με λόγια. Αυτό. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, πρέπει να ενημερώσετε τη διεύθυνση του σταθμού να κάνει ένα πιο μεγάλο τηλεφωνικό κέντρο, να μην πέφτουν οι γραμμές. Θα μπορούμε να πάρουμε τρεις μέρες να πάρουμε τηλέφωνο. Φτύσε όχι μας. Να πάρουμε, να βγούμε. Φτύσε μας, θα μην μας ματιάσεις! Θα στείλω, αλλά είμαι φτύ... μακριά. Αγόρι μου! Γεια σου, Παναγιώτη μου! Γεια! Φιλιά, ζουμουσού, ζουμουσού! Στο Λάκκομπα, φιλιά, φιλιά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι! Ναι! Καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς τον Αντρέα! Ναι, είμαι από τη Νέα Υόρκη. Έλα, Αντρέα μου, το ξέρω, σε κατάλαβα, Άντριου, σε κατάλαβα, φίλε μου. Εδώ Μπρόνξ, εδώ Νιου Γιόρκ. Βρε Πασάκα μου, γιατί τόσο πράγμα να πάτε στο γήπεδο? Μην πάτε στο γήπεδο, να μην πάρεις στο γήπεδο. Είναι έγκλημα. Πώς θα πάρεις, θα αγκαλιάζουν, θα φιλούνται, θα πάει μια κουκουλάρα ο ΠΑΟΚ, θα αγκαλιάζουν, θα φιλούνται και όλοι αυτοί οι δύο μήνες που καθώς στην καραντίνα θα πάνε τζάμπα. Αντρέα μου, κάτσε να δούμε πρώτα αν θα επιτραπεί για μέσα. Και το έξω. Να μην επιτραπεί. Ναι. Να μην επιτραπεί. Να μην επιτραπεί. Και δεν μας νοιάζει να κάνουν τα αφεντικά λεφτά. Η υγεία μετράει πρώτα. Δεν μας νοιάζει ο Σαββίδης, ο Μαρνάκης και ο. Μα τι τώρα, μα αυτό τώρα τι γίνεται για να οικονομήσει ο Σαββίδης τώρα, τι, άμα θα πάνε 5.000. Δεν γίνεται γι' αυτό. Υγεία. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά, ναι. Υγεία. Και επίσης μη βάζεις, Αντρέα μου, μη βάζεις το επώνυμο Σαββίδης, μην το βάζεις δίπλα στο Μαρινάκης. Δεν έχουν καμία σχέση. Τους προέδρους, λέω. Ναι, τους προέδρους. Οι πρόεδροι δεν έχουν καμία σχέση. Ναι, μην τους βάζεις δίπλα-δίπλα. Άκουρα σου πω. Άκουρα σου πω. Ξέρεις τι έγινε εδώ τώρα. Απαγορεύονται Αμερικανοί πολίτες να έρθουν στην Ελλάδα για τουρισμό. Και σήμερα θα δείξουν τα γήπεδα. Ναι. Δεν θα έρθουν Αμερικανοί στην Ελλάδα. Παγορεύονται. Ναι. Παγορεύονται. Ναι. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρω, το ξέρω. Χθες ήρθε ένα αεροπλάνο από το Κατάρ και είχε μέσα πόσα κρούσματα. Έτσι. Πρέπει τώρα να προσέξουμε ιδιαίτερα. Δεν έρχονται τουρίστες. Ναι, βέβαια. Ας το Κατάρ. Ναι. Δεν έρχονται τουρίστες. Ναι. Δεν έρχονται τουρίστες. Και ούτε έξω από το γήπεδο. Να πάρεις το ΠΑΟΚ TV, να γουστάρεις στο σπίτι σου, με την πυρίτσα σου, με την πίτσα σου. Έτσι δεν είναι. Όπως θα κάνω κι εγώ. Και εγώ το ΠΑΟΚ TV. Και τι να πάρεις στο γήπεδο. Ένα γκολ να πει, όχι, ναι. Αγκαλιά θα μας εξωγήπεδο. Έγινε, Αντρέα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Τι ώρα που είναι ο αγώνας? 7 Ιουνίου, τι ώρα ο αγώνας? 7.30 ώρα Ελλάδος. 7.30 το βράδυ. 7.30. Κυριακή, ε. Κυριακή, ναι, Κυριακή. Έχω εγώ το πακέτο όλο τον χρόνο. Έγινε, Αντρέα. Και το περιμένω. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου, Αντρέα μου. Γεια σου, Παουξάκη μου. Γεια, γεια. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Έχω αυτό το βίτσιο, παιδιά. Συγχωρέστε με. Δεν μπορώ δίπλα για το οτιδήποτε να βάζω το Μαρινάκης με το Σαββίδης δίπλα. Είναι δύο διαφορετικοί, τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Τελείως. Το θεωρώ λάθος, έτσι. Ναι. Καλημέρα. Ναι. 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 Καλώς το ναι. Καλώς το Γεωπόνο. Γεια σου, Γεωπόνε. Καλημέρα σε όλους αθλητήριους. Αγόρι μου. Σε όλο τα ζουμουσάκια. Καλώς το παιδί. Κωστή μου, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι, έχει καιρό που θέλω να το θέσω στην εκπομπή, ναι. Το ΠΚΠ, να σε ενημερώσω λοιπόν και σένα και όλο το ακροατήριο, ότι το λένε και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή και στα Μοθράκη και σε όλη τη Μακεδονία. Α, το ΠΚΕΦΕ! Βεβαίως φίλε, γιατί μας έχει ζαλίσει τα τέτοια, ας πούμε, με την ορεινή Πελοπόννησο και τεσσερά Ελλάδα. Οπότε υπάρχει και η ορεινή Μακεδονία και η ορεινή Ξάνθη. Εννοείται, απλά λέω μέρη που είναι μακριά από εδώ, γι' αυτό εννοείται, τι θα πω δίπλα, εννοείται, Ξάνθη, Θράκη. Το έχει δεσμούς εκεί, αλλά φτάνει, εντάξει. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι μου χρωστάς εκπομπή για τις παιδικές εκπομπές, για τις ταινίες κοινωνικών σχεδίων. Βεβαίως. Υπάρχει μόνο ο ελληνικός κινηματογράφος. Υπάρχουν τα Mickey Mouse, φίλε. Μόνο εμείς που το αγαπάμε το σπόρο. Εννοείται, ρε, εννοείται. Αυτά είναι όλα, εντάξει, θα γίνουν. Εντάξει, φίλε, αλλά το χρωστάς. Εντάξει, να μην πούμε τώρα για το άλλο που χρωστάς. Το χρωστάω. Το άλλο που χρωστάω. Ναι, ναι, ναι. Δεν έρχονται αυτοί που πρέπει να έρθουν. Τι να δεν κάνω. Δεν έρχονται, ρε, φίλε. Είναι τα πρωτόκολλα αυτά. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί δεν έρχεσαι? Ναι, έλα να... γιατί δεν έρχεσαι? Δεν αρκεί να το σκεφτείς. Έλα να μιλήσεις. Να εξηγήσεις. Έλα να εξηγήσεις τον κόσμο. Δεν θέλουν. Δεν αρκεί. Εντάξει, δεν αρκεί. Ένα τρίτο που αφορά το ποδόσφαιρο είναι, ναι,
Αφήστε λίγο ήσυχο τον Βέρμπλουμ, ρε παιδιά. Γνώμη μου προσωπική δηλαδή. Τον έχετε φάει τον άνθρωπο. Τι να τον, τι τον έχουμε φάει, γιατί τι του κάναμε. Δηλαδή εντάξει. Τι. Life and chicken! Μπες και παίξε, ρε! Μπες και παίξε! Όταν τελειώσει θα πάει στο καλό, αλλά μέχρι τότε. Τι να τελειώσει, αφού δεν άρχισε καν! Τι να τελειώσει! Δεν φταίει αυτός για τον τραυματισμό του, ρε φίλε. Δεν φταίει αυτός για τον τραυματισμό του. Ούτε είχε ποτέ άλλον σοβαρό τέτοιο στην καριέρα του. Αφήστε τον άνθρωπο να τεθεί στη διάθεση και να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό ζητάμε. Είναι μια κρίσιμη περίοδος αυτή η 10 η αγώνα. Αυτό ζητάμε. Λοιπόν, τον έχετε φάει τον άνθρωπο. Αυτό ζητάμε. Δείξε πράγματα. Αυτό είπαμε. Πώς να δείξει, δηλαδή, πού να τα δείξει άμα δεν τον βάζει. Πρέπει να τον βάλει. Μα πώς να τον βάλει, αφού ήταν τραυματίας μόνιμα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, ήταν, δεν φταίει αυτό γι' αυτό. Δεν φταίει αυτό. Δεν άφησε πισίνα για πισίνα, δεν έκανε προετοιμασία. Υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα. Αυτό θέλω να δείξω. Φυσικά υπάρχει. Αυτό το αρνητικό κλίμα, εντάξει. Υπάρχει. Φυσικά υπάρχει. Αδικαιολόγητα, πιστεύεις. Δεν γνωριζόμαστε, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι ενιαίος. Και το μπάσκετ μας χρειάζεται. Δεν γίνεται καμία κίνηση, απολύτως. Δεν βλέπουμε τίποτα στον ορίζοντα. Γίνονται κινήσεις. Καμία επιτροπή. Εδώ τίποτα, σε διαψεύδω. Σε διαψεύδω. Ναι, γίνονται πολλά πράγματα, μαθαίνω εγώ. Γίνονται πολλά πράγματα, ναι, στο παρασκήνιο. Ναι. Για μια διοίκηση. Όχι, όχι. Γίνονται πράγματα. Ναι. Τώρα, τι θα προκύψει, Γιάννη μου, δεν ξέρω. Δεν θέλω. Ψέματα δεν λέω εγώ, ποτέ το ξέρεις. Ιβάν, κάνε παντοδύναμο τον ΠΑΟΚ παντού. Αυτό θα γίνει. Αυτό φωνάζουμε παντού. Αυτό. Παντού. Γεια σου, Γεωπόνε. Σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Να χαρώσουμε την Κυριακή. Γεια. Αυτό. Σε χαιρετώ. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Good the child. Έλα. Θερμή παράκληση. Μην παίρνετε άλλο. Αυτοί οι τέσσερις που είναι μέσα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Έλα, αδερφέ μου. Παλιός αθλητήριος. Παλιός αθλητήριος, φίλε, τι συγκίνηση. Ναι, βρε, αυτός με τον μπλουζάκι που σε παίρνει. Ωρε, φίλε. Λοιπόν. Πες μου κάτι, λοιπόν. Το μπλουζάκι έχει δασία και περισπομένη. Και υποδιαστολές και. Ναι. Για πες, αδερφέ, για πες. Λοιπόν, καταρχάς, δεν θέλω να πάνε μακριά σαν το σποτάκι που έβαλες πέρσι και πρόπερσι. Ναι. Να θυμηθούνε τον τελευταίο αγώνα κυπέλλου, θέλω. Το πώς επέστρεψαν. Εκεί βέβαια. Που φάγανε δύο κρύα γκολ και το γυρίσανε, και αν δεν ήταν τυχεροί οι γαύροι θα το έκανε μούτζα. Σωστό. Σωστά μιλάς. Αυτό θέλω. Τι μας διδάσκει αυτό το παιχνίδι. Ότι όταν μπαίνεις με καρδιά μέσα, ό,τι και να γίνει, αυτό, φίλε. Αν δαγκώνεις, θα δαγκώσεις. Και ότι αν μπεις χαλαρουίτα, μπορεί ο άλλος να σε πιάσει στον ύπνο και μετά τρέχεις. Δεν θέλω να ακούσω, χάσαμε το πρώτο 20 λεπτό, πήγε χαμένο το πρώτο ημίχρονο. Δεν θέλω να φοβηθούν. Ακριβώς. Σε εκείνο το παιχνίδι μπήκαν φοβισμένοι, ιδίως ο Πασχαλάκης. Ακριβώς. Δεν θέλω να το θυμηθώ. Τι να θυμηθείς, ο Πασχαλάκης που είναι ο τερματοφύλακας που χάρισε προσωπικούς βαθμούς και έχει καθοριστική συμβολή στα δύο τελευταία double, πρέπει να είναι ο περσινός και ο προπέρσινος Πασχαλάκης που έλεγες δεν τρώει γκολ αυτός, είναι τρελός, έχει το βλέμμα του παρανοϊκού, δεν τρώει γκολ. Αυτόν θέλουμε να δούμε. Αυτό είναι το πρώτο προσόν του Πασχαλάκη, αδερφέ. Ούτε η αλτικότητά του, ούτε τα ριφλέξ, ούτε ξέρω εγώ οτιδήποτε. Είναι η τρέλα του. Όσες φορές μπήκε χωρίς αυτή την τρέλα, βγήκε ένας φόβος, μια ανασφάλεια. Θυμίσου αυτό το μάτς πόσες φορές έδιωξε με μπουνιές. Όρμα ρε, και πάρε και τα κεφάλια ρε, δυο μέτρα παλικάρις, έχεις όλα τα προσόντα. Σάρωσε τους ρε, μην μασάς τίποτα. Έτσι. Μέσα στην περιοχή εσύ είσαι ο αρχηγός, ό,τι και να έτσι. Γίνει, εσύ είσαι ο αρχηγός. Έτσι, μάζεψε κεφάλια όπως λοιπόν. Μάζευε ο Βελίξ τα κράνη. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Λοιπόν, το δεύτερο. Να ανοίξουν οι πύλες, να μπουν μέσα τα παρόκια. Εντάξει, αρκετά μείναμε στη στάνη, να βγούμε και λίγο, να βοσκήσουμε και λίγο χορτάρι, έτσι, αρκετά με τον προβατισμό, να πούμε αυτό επί κοροϊδοϊού και δεν θυμαδεύεται. Πρόσεξε. Αυτό θα αποφασιστεί σήμερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ντου και να μπαίνουμε έτσι μέσα. Το καταλαβαίνεις. Σε καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Έλα ρε, τώρα μας έχουν τρελάνει με αυτό το πράγμα. Περίμενε, δεν γίνεται. 186 θάνατοι και ούτε ένας από κορονοϊό. Ναι. Όλοι από υποκείμενα να πούμε νοσήματα. Άντε τώρα, φτάνει να λες, την ιστορία, φτάνει. Αν μπούμε μέσα έτσι, ντου, δεν θα έχουμε τιμωρία πάλι. Όχι, δεν θέλω να μπω ντου. Όχι, δεν θέλω να πούμε τώρα. Να κάνουμε. Να ανοίξουν κανονικά και να μπει ο κόσμος μέσα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και το ξέρεις. Ναι, επί κορονοϊού είχαμε θύματα και τώρα που είμαστε όλοι λάσκα δεν έχουμε ούτε καν ένα κρούσμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άντε, φτάνει αυτή η κοροϊδία πια. Φτάνει. Η κοροϊδία φτάνει με αυτό το πράγμα.
Λοιπόν. Κοίταξε, οι χιλιάδες νεκροί πάνω στον πλανήτη δεν είναι κοροϊδία. Ας μου δείξει έναν ο οποίος ήταν καθαρά από κορονοϊό. Όλοι ήταν από υποκείμενα νοσήματα. Δεν μπορούμε, και το έχουν αδερφέ μου, δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο τώρα ντούμπες μέσα. Και κορονοϊός να μην υπήρχε. Έτσι, μη λέμε λόγια στον κόσμο τώρα και τον φιτιλιάζουμε. Σε παρακαλώ. Λέω να ανοίξουν κανονικά οι πύλες. Σήμερα να κανονικά ξέρουμε. Τα εισιτήρια, σήμερα. Να πάει ο κοσμάκι να πάει τα εισιτήριά του και να μπει. Αδερφέ μου, σήμερα στις 12 θα ξέρουμε αν θα αποφασιστεί και τι ποσοστό. Εμείς αυτό που είπαμε αν άκουγες από την αρχή είναι ή από το μάτς αυτό της Κυριακής και σε όλα τα μάτς. Έτσι, δεν πρόκειται να δεχτούμε αργότερα, γιατί πιθανότατα υποψιαζόμαστε. Θα πούνε να, τώρα δεν είμαστε έτοιμοι να το δούμε απειδή. Όχι, όχι, όχι φίλε, όχι. Είσαι όλα, είσαι κανένα. Έτσι, άντε, μπράβο λοιπόν. Έτσι. Εντάξει. Να βγει επιτέλους και αυτή η ρημάδα η απόφαση από το ΚΑΣ, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Πριν τις 19 Ιουλίου. Ακριβώς. Όχι, έπρεπε κανονικά πριν τα play-off. Πολλά έπρεπε, αδερφέ. Να ξέρει η ομάδα τι με έλεγε να. Πολλά. Ακούσατε τι είπε αυτός ο Παρολυμπιονίκης, ο δικηγόρος. Πήγε ο Αρκούδης μπροστά σε 150 υποψηφίους βουλευτές και είπε: εγώ θα ρίξω τον ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική. Και είπε: ας βγει οποιοδήποτε να με διαψεύσει. Το είπε ή δεν το είπε. Είναι 150 άνθρωποι μπροστά, λέει. Το είπε. Εντάξει. Πριν την εκδίκαση. Πριν καν. Πριν καν. Να ξέρετε δηλαδή τι γίνεται. Για να μην τρώτε παπά. Πόσο στημένο ήταν όλο. Τι να πει βρεγικό στάδιο. Άστο, άστο φίλε. Επιτέλους ας ξυπνήσουν εκεί πέρα στην ΠΑΟΚ. Έχει να γίνει αυτό μία που λες. Αυτό που λες έγινε ήδη. Έχει γίνει. Δεν ξέρω. Εγώ άκουγα πάλι χθες τον Μπαλτάκο. Πάλι θα δούμε, πάλι θα κάνουμε, πάλι έτσι, πάλι αλλιώς. Λοιπόν, χτυπήστε τον Ολυμπιακό εκεί που πονάει. Παντού, όχι γιατί εκεί. Αυτό παντού, παντού. Σε όλα τα μέτωπα. Να το χτυπήσουν όμως. Να το χτυπήσουν όμως. Δεν βλέπω καμιά κίνηση. Αυτό χτυπάει εμάς. Εμείς τι κάνουμε, καθόμαστε και την τρώμε. Αυτό γίνεται τώρα. Αυτό γίνεται, αδερφέ. Τώρα αυτό γίνεται. Άργησαν, αλλά δεν το κάνουν. Γίνεται. Να βγουν και αυτοί μπροστά. Υπάρχουν θέματα Ολυμπιακό και θέμα με την υπάρχουν θέματα. Μόνο παντού ρε είναι αυτή η ανοιχτή. Παντού. Άντε λοιπόν. Παντού. Άντε λοιπόν. Σφυροκόπημα. Άντε λοιπόν, φτάνει. Σε χαιρετώ. Να ποιος είναι πάω. Τελείωσε. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Γεια σου, γεια. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Καλά, ρε, Κωστάκη, καλησπέρα. Καλώς στη Βαλανιδωράκη. Έλα ρε Βασιλή. Πού είσαι αγοράκι λοιπόν, μου. Ναι. Έλα δε άκου τώρα να ξεκινήσω με το τελευταίο με τον Αρκούδη που είπες. Ναι. Τη δήλωση αυτή. Λοιπόν, Λεβέντες, εκεί στη Μακεδονία έχετε βουλευτές, έχετε νεοδημοκράτες βουλευτές. Θα πρέπει να, από εδώ και πέρα να τα ακούσουν χοντρικώς. Δεν μπορεί να προσβάλλεις ένα λαό. Δεν μπορούμε πλέον να τους ανεχτούμε γιατί... Μας κλέψανε με το ΣΥΡΙΖΑ το πρωτάθλημα, αλλά τώρα δυστυχώς γίνονται φοβερότερα έσχη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά Μακεδόνας βουλευτής και να πατήσει χωρίς να τα ακούσει, για μένα θα είναι ότι είμαστε κότες. Αυτό είναι βαριά κουβέντα που λέω. Παοξής κότα δεν έχει γίνει ποτέ. Όμως θα πρέπει από εδώ και στο εξής, με αυτή τη δήλωση του Αρκούδη, γιατί για μένα ήταν προκλητικότατη και μας μειώνει σαν ανθρώπους. Κατάλαβα. Φυσικά. Τώρα είμαι οργισμένος γι' αυτό, όμως θα πω για το παιχνίδι της Κυριακής που ξεκινάει. Παιδιά, βάλτε το καλά στο νου. Εάν οι παίκτες θυμηθούν το παιχνίδι του Κυπέλου και μπουν μέσα... Την ανατροπή. Μετά το 0-2. Ναι. Έτσι. Όχι από φόβο του λαού να μπουν μέσα με εγωισμό και με τσαμπουκά... Τι φόβο του λαού. Τι φόβο. Τι να φοβηθούν. Ο κόσμος είναι μαζί τους, τους πιστεύει, τους αγαπάει, τους στήριξε και στα δύσκολα. Έτσι, και τους έχει εμπιστοσύνη, τι φόβο. Να παίξουν για τον κόσμο, όχι από φόβο στον κόσμο. Ναι, Βασίλη. Κωστή μου, εάν αυτό το βράδυ είχαν συνεχίσει τα προηγούμενα παιχνίδια και το 0-2 γίνονταν 0-4, έχεις την εντύπωση εσύ. Άστο το. Άστο, μην το συζητάς. Όχι. Έτσι, μπράβο. Οπότε, άστο. Είναι στη θέλησή τους να γυρίσουν τα πάντα. Και ούτε ο προπονητής τους θέλει, βέβαια, το κλίμα μπορεί να το χάλασε ο προπονητής. Αλλά για μένα αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ποιον Ολυμπιακό, ποια ομάδα του Πειραιά και της Αθήνας. Έχει και ο προπονητής τις ευθύνες του. Όπως έχει τα ελαφρυντικά, έχει τις ευθύνες του. Έτσι. Όπως οι ευθύνες έχουν και οι παίχτες. Τα είπαμε, Βασίλη μου, τώρα κοιτάμε μπροστά, αδερφέ μου. Το μάτς Κυριακής. Μαχαίρι στα δόντια. Θα πρέπει όμως να μην είμαστε τόσο πολύ αισιόδοξοι, γιατί το λέω αυτό, με πικρά την καρδιά μου το λέω αυτό. Αυτοί οι παίχτες όλη τη χρονιά δεν μου δείξανε ότι έχουν
οικογένεια. Δεν μου δείξανε ότι έχουν ομοιογένεια. Γι' αυτό λέμε. Αυτό γυρίστε το τώρα, αυτό... δείξτε αυτό που δείξατε πέρσι και πρόπερσι. Οι ίδιοι είναι πάνω κάτω. Μπράβο. Τώρα, μπείτε και κάντε το. Έτσι, πράγμα. Ιδού. Μπαίναμε μέσα και ξέραμε δεν θα χάσουμε. Έτσι. Μπαίναμε μέσα αυτό. Αυτό. Τώρα είναι η στιγμή. Όμως... Να, 10 αγώνες μπροστά είναι. 12 μάτς. Έτσι, με το έτσι, κύπελο. Μπράβο. Οπότε, εύχομαι πραγματικά από καρδιάς να τα πράγματα να κυλήσουν όπως εμείς αξίζουμε, να πάνε όμορφα και ωραία και να κερδίσουμε. Και ας χάσουμε, αδερφέ, το πρωτάθλημα. Δεν είναι απαραίτητο να πάρεις πρωτάθλημα, αλλά παίξε μπάλα. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Κούδα. Φιλιά, να σε καλά. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Ναι. Βασίλη. Έλα. Όχι ρε, όχι. Ο Μένιος πρέπει να ήταν. Ναι. Γεια σας. Ναι. Έλα, Μένιο. Καλώς το πω. Πάρε φίλε, τι τάκλι ήταν αυτό. Στην καροτίδα. Μένιο, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Τελευταίος ο Καραγιάννης. Έλα. Χαμπάρε με πήρε, Μένιο. Πω, πω φίλε, καραφιά. Αν ήταν ο Μένιος. Αν ήταν ο Μένιος. Ο Μένιος ήταν ο Μένιος. Τον κατάλαβα από τη φωνή. Αλλά είπε, τι ήρθα από πίσω γρήγορα, δεν με είπε. Έλα, Κάραγια, σ' ακούω. Λοιπόν, πήρα να πειράξω τον φίλο μου, τον Ταρίφα, το 2, γιατί δεν μπορεί να βγει με μισή ώρα στην αναμονή μου να γιατί, πού είναι, δεν έχω... Πού είναι, πού είναι, έπεσε. Περίμενε, έπεσε. Μισή ώρα και έπεσε. Για κάτσε να δεις πώς βγαίνουνε. Πώς βγαίνουνε, ρε, οι έμπειροι. Πάρε μία το Μένιο, βγήκα. Καροτίδα, θα τη φάτε εδώ την καροτίδα να τη δείξω για το σπίτι. Λοιπόν, ναι. Οπότε θέλω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι και τον φίλο μου και για όλα τα παοξάκια. Ναι. Το ένα τάλογο να είναι μαύρο και το άλλο τάλογο να είναι άσπρο, φίλε. Σε παρακαλώ, βάλτε για όλα τα παοξάκια να κάνουμε κλίμα. Άντε μωρή παοκάρα και ο μυθικός της παοκ ήταν. Εννοείται, ρε. Λέστε. Εννοείται, έτσι, φίλε. Εννοείται. Έτσι πάω στο διάλειμμα. Έτσι άντε, πάω. Για. Φιλιά, φιλιά. Πάμε. Πάμε κατευθείαν γραμμές, να μην περιμένετε. Ναι. Καλημέρα σας! Θέλω να μάθω ποιος είναι αυτός που με έβαλε τρικλοποδιά. Αυτός ο Ανιδέν! Συμμορία υπάρχει, συμμορία! Όπου Καραγιάννη, έλα, καροτίδα! Εγώ, Βασίλη! Καροτίδα! Βασίλη! Έλα! Εγώ σου μουσού με τον Κωστή και ο Γδούκος από το Θρούι, από το Θήλο σε όλο τον Μπορεί κόσμο μου. Έχει ακουστεί, ρε φίλε! Λοιπόν, Καραγιάννη, στη φυλάω! Όπου, όπου, όπου! Αίματα στην κονσόλα, μόλοπες. Σα κατέψατε, ρε. Στην καροτίδα έφαγε στις τάπες. Σκαριά το. Λοιπόν, ναι. Ο Παύλος την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό ήταν έξω φτερνών. Έξω φτερνών. ναι. Σε στήριχα τη Χρήστου. Λοιπόν. Έλα, Μένιο μου, έλα. Για δεν πες. Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εκεί στον Πειραιά αυτοί που βγάζουν βουλευτάδες και κυβερνήτες της πλάκας αγράμματος, αμόρφωτος κλπ. Κλπ. Χωρίς να θέλω να θίξω τη και, μορφωσιά και ή όχι τέτοιους, των ανθρώπων. Και κάποιους τέτοιους, για να μην τζουβαλιάζουμε. Αλλά ναι, ναι, το έχουν αποδείξει. Ναι. Δεν κολλάνε πουθενά. Ναι. Δεν θα ήταν... μάλλον η προσπάθειά τους είναι ίδια με αυτή που κάναν για να διαλύσουν την ομάδα του Εθνικού Πειραιός. Ναι. Πολλοί θα το θέλανε να ξαναβρεθούν και να είναι στην κατάσταση που ήταν πριν από 4 χρόνια. Δεν μπορούν να το φυσάνε και δεν κρυώνει το ότι 4 χρόνια δεν έχουν κατακτήσει τίποτε. Ακριβώς, δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Φυσικά εξηγείται. Να το χωνέψουν. Τι έγινε, ο σημερινός πρόεδρος τους έχει αρπάξει ό,τι έσοδα μπορούσε να αρπάξει, περί αρπαγής πρόκειται. Τρώνε κουτόχορτο όλοι οι φίλοι που ζουν υπέρ. Μ' άκουσε τα φραγκάκια και άντε γεια. Ενώ οι προηγούμενοι έστω κάτι κάναν ναι. με τα λεφτά του Κοσκοτά και τον Σαλιαρέλη. Τίμια και... λεφτά! Τίμια! Δουλεμένα στην οικοδομή! Μη μας δείχνετε με τα δάχτυλα! Είστε ξέρετε για πού, για το θηριοτροφείο! Αυτά είχα να πω Κωστή. Γεια σου Μένιο! Γουμουσούμε το Κωστή, δεν μάθαμε ποτέ ρε φίλε! Γεια στο Λαγκαδά τον Τίμια! Εδώ! Καλημέρα σας! Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Χαμήλωσε, σε παρακαλώ πολύ λίγο το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζουμε, αδερφέ μου. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Τέλεια. Καλώς τον. Καλώς τον. Ταρίφα 2. Γεια, ρε Κωστάκι, πού είσαι, ρε Ταρίφα, να πούμε. Πού να με, δηλαδή, παιδεύομαι να βγάλω γραμμή. Έλα, έλα. Φτύσε μαζί μου. Κάρα για να είπε τον τρόπο και ξαναβγήκα. Κάρα για να παίρνει ρεβάντ, παίρνει ρεβάντ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που με πειράζει, φίλε, να μονίξει ποιο είναι. Όχι που περιμένω.
Αυτό το μουσικό χαλί, ρε φίλε, heavy metal, τι είναι, δεν ξέρω. Πρέπει να βάλουμε ένα Διονυσίου από κάτω. Φίλε, ένα Διονυσίου, κάτι, να βάλουμε κάτι από κάτω. Ένα αγωνίδι, κάτι, για να έρχεται στα αυτιά πιο. Κάτι, αυτό με πειράζει. Ένα δημάκι, λοιπόν, ένα κάτι, κάτι, ρε παιδί μου. Έτσι, έτσι, φίλε μου. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι για την ομάδα, για την Κυριακή. Θα δεχτώ, φίλε, ότι ήταν πολύ καιρό σε αδράνεια. Θα δεχτώ να μην είναι 100% έτοιμοι, αλλά δεν θα δεχτώ να μπουν μέσα και να μην τρώνε σίδερα, να μην έχουν ψυχολογία. Αυτό μόνο, φίλε. Θέλω να δω να πέφτουν κορμιά. Όλα τα άλλα θα τα δεχτώ, αλλά όχι αυτό. Αυτό. Λοιπόν, είναι κατανοητό, μου, κατανοητό αυτό που λες και, είναι και εύλογο. Είναι και, θα είναι αυτονόητο, βρε παιδιά. Είχανε δύο μήνες εκτός. Θα θυμηθούμε δύο παίζουν, δύο μισθό αντίπαλο που υπάρχει δίχτυα στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα, στον πλανήτη. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Δεν τυχαίο που ήταν που κόκκινο και αφημιάζουν. Θα το ξέρεις. Έτσι, έτσι. Σωστά. Γεια σου, Τάρι Παντήρο. Καλημέρα. Να σε καλά, αδερφέ μου, να σε καλά. Ναι. Έλα, Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Λοιπόν. Είπες ότι αυτός ο βουλευτής ανέφερε αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Ναι, το είπα στην αρχή. Κατσαρός, λοιπόν, στο επίθετο, ο Παρολυμπιονίκης. Αυτό το, δικηγόρος. Το είπε τώρα, δηλαδή, τώρα, όχι, τώρα το είπε. Όχι, όχι τώρα. Αυτό έγινε μπροστά σε 150 υποψηφίους, όχι, βουλευτές. Πριν την εκδίκαση της. Ναι, το γνωρίζω αυτό. Ναι. Δηλαδή και βγήκε τώρα η βδόμα, έτσι δεν είναι? Τώρα το είπε ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ωραία. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα τσακάλι να το έβγαζε αυτό κατευθείαν με βιντεάκι όμορφο και ωραίο και να το έβγαζε την ημέρα που φοβάζαν την απόφαση? Προφανώς δεν υπάρχει βιντεάκι. Δηλαδή, άμα το κάνει, άμα δεν κάνει κοινόν ανάποβα, αυτός ο γαύρος φανωμένος, ναι, θα το είχε βγάλει σε βιντεάκι την μέρα της εκδίκασης και όλα θα ήταν με λιγάλα, ναι, έτσι. Η απορία σου λοιπόν είναι η εξής. Πώς 150 άνθρωποι που ήταν εκεί μπροστά, κανένας από αυτούς δεν βγήκε να το πει πιο νωρίς? Ακριβώς. Δεκτό. Πολύ, πολύ σωστό. Λογικό το ερώτημα σου. Αυτή λογικό. Η εποκυπέρα θα το είχαν βγάλει και η απόφαση θα ήταν αφορτική για τον ΠΑΟΚ. Άρα και οι 150 που το άκουσαν, αν το άκουσαν, έτσι. Εγώ δεν σου λέω να το άκουσαν οι 150 όλοι, να το άκουσαν οι 50 από τους 150. Γιατί δεν βγήκαν να το πουν τότε και βγαίνει τώρα να το πει, κατόπιν εορτής. Δεν ξέρω. Γι' αυτό είπα, είμαι πάντα επιφυλακτικός, έτσι. Και όταν πρόκειται για κόμματα. Ακριβώς, λοιπόν, δηλαδή πρέπει να έχουμε πιο πολλούς κατασκόπους στην κυρολεξία, δηλαδή στη μεταφορική έννοια, σε όλα τα επίπεδα και να βγάζουν το καφεδί, ναι, να μην το αφήνουν να πέσει έτσι και να βγάζουν και να είναι τη βλακή σου και κάτι σαν λούμπες, να πουλάνε παραμύθι και στους παραμυθάδες, να πούμε. Και αυτοί ζουν ένα παραμύθι, νομίζουν, να πούμε, ότι είναι οι άτρωτοι και δεν τιμωρούνται. Αυτή η αλαζονία τους θα τιμωρηθεί. Το ότι θεώρησαν ότι είναι άτρωτοι, ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Αυτό δεν μπορούν να χωνέψουν. Και αυτό θα είναι και η καταστροφή τους, φίλε. Ακριβώς. Η υποψία στημένων παιχνιδιών συνδρόμου με την Μπεσίχτας ήταν ήδη η Φενερμπαχτσέ που φάγανε τιμωρία. Το θυμάσαι αυτό? Φυσικά. Υποψία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Η Φενερμπαχτσέ. Τώρα όμως ο Ισαγγελής λέει ότι υπάρχουν στοιχεία και τέλος, δηλαδή, και σας ρίχνω κιόλας. Όχι απλά στοιχεία. Μαρτυρίες τώρα και για το ματς με τον Ατρόμητο και για το ματς εδώ με τη Βέρεια βγαίνουν και λένε όλοι. Πέντε παίκτες. Μας είπαν 3-0. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει, ρε παιδιά? Να μας το δείξουν σε βιντεάκι? Σε κινούμενα σχέδια, σε σινεμασκόπ, σε τι? Εγώ ολόκληρη Γιουβέντους και τη ρίξανε και τη πήραν και τους στήλους. Μήπως πρέπει να γίνει και κάτι τέτοιο πέρα από τους να το ρίξουν, να τους πάρουν και τους στήλους. Και να πληρώσουν και τα λεφτά που έχουν πάρει. Μακάρι να πάνε όλα καλά τα πράγματα, αυτό, να δικαιωθούν. Όχι να δικαιωθούμε, το αυτονόητο εννοούμε βέβαια. Και να γίνει ακριβώς το ανάποδο και να παίζουν αυτοί. Έτσι. Γιατί αυτοί ετοιμάζουν τα έκανε για να σώσουν εμάς, δηλαδή. Πού σαν ακούστηκε αυτό το πράγμα. Εγώ την άδεια για το γήπεδο και μας καθυστερούν και εμένα, γιατί ξέρουν ότι τι θα γίνει με το, φτιάχνοντας το γήπεδο το δικό μας, τα λεφτά τα δικά μας. Αυτό το ξέρουν αυτό το πράγμα και θα αλλάξουν τα δεδομένα μετά. Περιμένουμε να δούμε, Δημήτρη. Για να κερδίσουν, μην χαμπαριάζουν τίποτα και θα κερδίσουμε την Κυριακή, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άλλοι είναι πεθαμένοι. Νομίζω ότι το έχουν πάρει και θα έρθουν πολύ light, να το θυμάσαι. Δεν νομίζω να έρθουν light. Εμείς τι θα κάνουμε, το πώς αρθούν αυτοί. Εμείς θα τους κάνουμε, θα πούμε για να τις πατήσουν, γιατί εγώ πιστεύω θα τους πατήσουμε την Κυριακή, να το θυμάσαι. Έγινε, Δημητράκο! Άντε, σε όλα καλά, όλα καλά. Γεια σου, Μασκότ, φιλιά. Πάμε, αυτές οι τελευταίες τρεις γραμμές. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Άντε, ρε Κωστή. Έλα, ρε Τάσε. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Που χθες μου στείλα μήνυμα, λέει, ο Τάσος από την κάτω. Καλά. Δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, να σταματήσει αυτό λίγο το αυτομαστίγωμα και η κριτική συνέχεια σε στελέχη και σε ανθρώπους της ομάδας, γιατί όπως δεν αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχεις να τα βάλεις με γυναικωτούς, με θρασίδηλους, με αρχοδουπέστες στο νερό, με στημένους,
Έτσι. Με σημαίνες με λαμόγια, με όλη τη σαφίλα που υπάρχει σε αυτό το κράτος διαχρονικά, με τους απόγονους των κατσαπλιάδων και όλων αυτών εδώ πέρα που έχουν υπάρξει χρόνια και χρόνια, μάλλον δεν έχει καταλάβει και σε ποια χώρα ζει. Πιστεύετε ότι όλα έχουν να κάνουν με νομικές θέσεις και πάνω σε μια νορμάλ διαδικασία? Όχι, δηλαδή, το έχουμε δει εδώ τι δηλαδή, ναι, εδώ δηλαδή τι πιο 38 παράδειγμα ρεκοστή να θέλει ο άλλος να καταθέσει για μια τόσο σοβαρή υπόθεση και να τον αγωνούν επιδεικτικά για τον γιατί προφανώς ξέρουν και ποιος κρύβεται από πίσω. Δεν είναι δυνατόν εσένα με μια απλή εισήγηση, με μια μαρτυρία της φασουλάδας από την άλλη την κουκλίτσα να είχαμε να λέγαμε πανάθεμάσαι λοιπόν να αντιλαμβάνουν υπόψεις και εσύ να έχεις ένα κάρο μαρτυρίες οτιδήποτε και όλα να αγνοούνται επιδεικτικά και εμείς να λέμε τι κάνουν εκεί στην ΠΑΕ τα στελέχη και οι δικηγόροι. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Φαντάζεστε να ήταν ανάποδα τα πράγματα. Τι θα γινότανε? Φίλε, τι θα γινότανε? Το παράδειγμα το έχουμε πολύ πρόστατο με την είσοδο του Ιβάν Σαββίδη. Με το βγαλμένο μπουφάν, φίλε. Με το βγαλμένο μπουφάν, γιατί η είσοδος αυτή εδώ πέρα στην ουσία μετατράπηκε ότι ο άλλος βγήκε με το πιστόλι να πυροβολήσει μέσα. Να σκοτώσει τον κόσμο. Ναι. Ο εγκληματίας, το βίασμα, απεράστε τον, έτσι ο αλλιώς. Ναι. Έτσι, ο στιγερός δολοφόνος. Έτσι ακριβώς. Έτσι, το είδαμε. Δηλαδή, εδώ αφήσανε χρόνο να το σκάσουν στο εξωτερικό ενώ ξέραν ποιοι είναι αυτοί που κοπανίσανε το τζίλο και από ποιον έχουν μπει. Έχουν αφήσει, ξέρω εγώ, ακόμα να αιωρείται η δίκη για τα στημένα. Έχουν αφήσει στο απειρόβλητο, δεν έχει γίνει τίποτα με το κάψιμο του φούρνου του Κωνσταντινέα. Με το κάψιμο στο σπίτι του Μπίκα. Ναι, πώς ακόμα πρέπει να παρηχνήσουμε ρε παιδιά δηλαδή. Με τις σφαίρες στον γραμμένο. Έτσι, με το ξύλο και στον άλλο το διαιτητή. Κωστή, εκεί γύρω από το Καραϊσκάκι πιστεύω ότι θα υπάρχει οδός Τζίλου, οδός Νουρουάν, ξέρω εγώ, οδός Καμένου Φούρνου Κωνσταντινέα. Μην τρελαθούμε ρε παιδιά. Ακούω δηλαδή το τι κάνουν εκεί στην ΠΑΕ και το τι κάνουν εκεί στην ΠΑΕ και το τι... Μα τι να σε κάνω και περισσότερο. Εντάξει, δεν λέμε ότι μπορεί όλα να γίνονται τέλεια, αλλά ας τα πιάσουμε... Το μόνο που μπορείς να δεχτείς είναι να είναι πιο επιθετική. Αλλά εγώ δεν το δέχομαι το τι κάνουν εκεί στην ΠΑΕ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Αλλά το να είναι πιο επιθετική στην τακτική, αυτό ναι. Άλλο αυτό δηλαδή, όμως και άλλο ότι δεν κάνουν τίποτα και τέτοια. Δηλαδή τι να με, εδώ βλέπεις, παλεύεις ας πούμε με το σάπιο σύστημα. Ρε φίλε, εδώ κάποτε οι ίδιοι που γκρινιάζουν τώρα και λένε που το έχουν πάει στο δικαστικό, λέγανε τι κάνουμε στο αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό έπιασε τον υπέρβατο στόχο πέρσι και τώρα βρίσκει να γκρινιάξει για κάτι άλλο. Βρίσκει να γκρινιάξει για κάτι έτσι, άλλο. Έτσι. Εσέ παρακαλώ, δηλαδή, άμα θες να είσαι δυστυχισμένο στη μιζέρια σου, ποτέ δεν θα είσαι με τίποτα ευχαριστημένος. Ναι, όπως δεν λέμε όχι στο λιβάνισμα, έτσι λέμε και όχι στην κριτική τη συνεχή χωρίς λόγο. Όχι, ρε φίλε, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα δηλαδή. Μην τρελαθούμε, δεν βλέπετε με ποιους πάμε να τα. Ολόκληρες κυβερνήσεις ανοιχτά παραδέχονται ότι χρηματοδοτούν τις κυβερνήσεις που είναι αυτή τη στιγμή και δεν κουνιέται φίλο. Και κατά τα άλλα, ο είναι ομάδα του δημοσίου. Και να πω και την τελευταία κουβέντα και να κλείσω. Ναι, και να πω και την τελευταία κουβέντα για να κλείσω. Ακούω πολύ συχνά κάτι πορδοκλανιές τώρα εδώ πέρα να ειρωνεύονται τον ΠΑΟΚ. Που υποτίθεται βγαίνουν και κάνουν χουλιαμά και χαζογελάνες βάρος του ΠΑΟΚ και του Σαββίδη και τα ξέρουν όλα για τον ΠΑΟΚ και τα ξέρουν όλα για άλλες ομάδες και η ομάδα τους έχει φουντάρει 250 φορές, έχει ξανανέβει και παραδέχονται πλέον ανοιχτά γιατί στερεύσαν τα επιχειρήματά τους ότι πλέον είναι σε αγαστή συνεργασία με τους κάτω. Και μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Άντε συνέφεται λίγο να πούμε. Άντε συνέφεται λίγο. Έγινε Τάσος, ευχαριστώ! Άντε κουδουνίστε λίγο τα λαφροκαζάνια σας! Γεια, φιλιά! Πάμε, ναι! Εδώ, τελευταία! Ναι! Έλα! Τελευταίο! Κλείνεις! Εσύ κλείνεις σήμερα! Λοιπόν, Καραγιάν, Μένιο, Σημητροπόλεως κάνει πιάτσα! Ραντεβού μαζί, Στεγνό δόσιμο! Άντε εσείς αδύνατος, ρε Μένιο, εγώ 100 κιλά με ρήμαξε! Με ρήμαξε, Καραγιάν, δεν τη γλιτώνεις, Θα έρθουμε εκεί στην πιάτσα σου, θα κλείω, θα πας καλά! Κάνε τα περμητίδο λεβαντάρ και στο πλικατό! Έτσι! Επιτρέπετε να πέσεις, επιβάλλετε να σηκωθείς! Ακριβώς! Αυτά, αγόρι μου! Έτσι ακριβώς. Μην απαντάς. Κουφάλα νεκροτάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Δεν έχω χρόνο γι' αυτό, σ' αφήνω να τα πεις. Ναι, το κατάλαβα.
το παραπέτα. Εσύ κλείνεις, εσύ είσαι η φίρμα. Εσύ κλείνεις στην αυλία. Κλείνω την ανάπηρη πόρτα, κλείνω εγώ. Από τη στιγμή που έβγαλε τους στρατιώτες καθηγητές από την Επιτροπή και έβγαλε τους αυγενάκιους από τον Πειραιά, τι περιμέναμε να πει ο Κατσαρός μπροστά στο 150 βουλευτές ο κύριος Αρκουδομουρμούρας. Αυτός ο Αρκουδομουρμούρας. Ναι. Έγινε παυλάρα μου. Σε περιμένω το μεσημέρι να μιλήσω όσο θες. Γεια σου αδερφέ μου. Σε φιλώ. Ζουμουσού. Φεύγω. Θυμίζω. Λαδόκολα από το Κορδελιές στο Καρμάνκιο. Υπέροχες εκλεκτές γεύσεις. Πεντανόστιμα. Με αποστάσεις. Με ασφάλεια. Καθαρότατα όλα. Εκεί 705-750 Λιβεριά. Τέντα Χομ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Και ανατολικά Καλαμαριά 430-011. Και δυτικά στην Πολύχνη όπως ανεβαίνετε. Με εκθυσιακό χώρο στην Αγνώση Στρατιώτη 92. Και βέβαια Κλιμάρτ, Δελφών και Γραβιάς 67. Ψήξη, θέρμανση, Ντάικιν από τον κορυφαίο Κώστας Κιωσές. Έρχεται δίδυμο τρομερό, Κόλκα Μπατμανίδη. Εμείς τα λέμε στις 2. Πρώτο Θεός, Ζουμουσού, λέμε bye, bye, bye.